Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Come on! Always look on the right side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your sin, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep on laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life. Always look on the right side of life. Come on, boy, cheer up. Always look on the right side of life. Always look on the right side of life. First things happen to see, you know. Always look on the right side of life. What you gotta lose, you know? We'll come from nothing, you know what I say? Oh, cheer up, you old bugger. Come on, give us a grin. There you are. See? The end of the film. Incidentally, this record's available in the foyer. Someone's got to live as well, you know. Who do you think pays for all this rubbish? Always look on the money back, you know. I told him. I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back. Καλησπέρα σε μια ακόμα ευτράπελη αρχή. Αρχίζω να πιστεύω, Ελπίδα, καλησπέρα κιόλας. Αρχίζω να πιστεύω ότι είναι κάτι σαν νόσος αυτό το Art Good News, το οποίο μεταδίδεται κάτι σαν νιός και στους καλεσμένους. Νομίζω ότι τους χαλάμε, αντί να μας φτιάχνουν αυτοί, τους χαλάμε εμείς. Εντάξει, νομίζω ότι η τάση υπάρχει. Γενικώς όλοι είμαστε λίγο έτσι. Είναι τα vibes πολύ ισχυρά. Είναι τα vibes πολύ ισχυρά. Είναι το κλίμα εδώ που σηκώνει. Έτσι το κλίμα. Το Radio String σηκώνει. Είναι υπό το υποτροπικό κλίμα του Radio String, θα έλεγα. Λοιπόν, σε άλλη μια κοινή εκπομπή με το ανεμολόγιο. Το έχουμε κάνει. Τα λέει όλα. Το έχουμε κάνει λίγο σύστημα. Η καλύτερη ώρα για σεξ τώρα. Πότε έλεγε, πότε λέτε την καλύτερη ώρα για σεξ. Για να βάλουμε που είσαι, τι λέτε. Μεσημέρι, βράδυ, απόγευμα. Να συστήσουμε λίγο. Να συστήσουμε την καλεσμένη. Ναι, σε λίγο, κάτσε να ολοκληρώσουμε. Εσεί τι λέτε. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Ποια ρωτάμε. Anytime, any place. Αμάν. Anytime, any place τώρα, κατάλαβε. Είναι το βαρύ του πυροβολικό. Έτσι. Εσύ. Στο προσδιόριστο, στο απρόσμενο. Στο απρόσμενο. Στο εκεί που το περιμένει. Πόσο θα πέχεις. Ναι. Λοιπόν, Μαρία μας καλώς ήρθες. Να στήσουμε την καλεσμένη μετά που την έχουμε πάρει και περιμένει. Στο στούντιο περιμένει. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τη Μαρία Κάπα. Αγαπημένη φίλη και όχι μόνο, νεοσμηνιώτησα φυσικά. Εννοείται. Και έχει φτιάξει ένα φοβερό, blog που λέγεται Βλεφαρίσματα. Ναι. Θα μας πει κανείς, οκ, φίλε, οκ, blog σε κάνει πάρα πολύ, έχουμε γεμίσει bloggers κτλ. Αλλά εμείς εσένα ξέρουμε, εσένα πιστευόμαστε και θέλουμε να μας πεις και να μάθει ο κόσμος τι διαφορετικό
blog είναι αυτό που λέτε βλεφαρίσματα, γιατί λέτε βλεφαρίσματα και τι ματιές έχουμε να ρίξουμε. Λοιπόν, τα βλεφαρίσματα πρώτα απ' όλα ξέρετε τι είναι, έτσι από περιέργεια. Κάποιος... Τι είναι συνώνυμη λέξη. Ναι, και τι είναι το. Μια γρήγορη ματιά. Όχι, όχι, όχι. Είναι τα ματάκια που κάνουν έτσι. Τα ματάκια. Τον αστερικό. Άρα πονηριά. Πονηριωτική σου, Μαρία, λοιπόν. Όχι ακριβώς. Θα έλεγα ότι είναι η ματιά μου από ψηλά. Έτσι γράφω και μέσα στο blog. Το οποίο προσπαθώ να δω όσο γίνεται πιο κοντά την αλήθεια. Προσπαθώ έτσι. Δεν πάει να το από ψηλά, περίμενε, γιατί δεν εννοείς αφή ψηλού. Εννοείς ανώθεν, σε ασφαλή απόσταση. Με πανοραμική θέα. Με πανοραμική θέα, με την έννοια ότι τα κοιτάω αποστασιοποιημένη. Δεν ασχολούμαι με πολιτική. Με την έννοια όχι της πολιτικής, με την έννοια της κομματικής ταυτότητας. Ναι. Δηλαδή πολιτικά μπορεί να μιλήσω, να πω κάποια αστεία, να πω κάποια πράγματα. Άρα δεν είναι απολυτικ, είναι ακοματικ. Ακοματικ, πράγμα. Ναι, τις πελατειακές λογικές και όλα αυτά. Ναι, βέβαια. Δεν ασχολούμαι με θρησκεία με την έννοια ότι πορωνόμαστε από εδώ από εκεί και δεν ασχολούμαι και με ποδόσφαιρο. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ασχολούμαι... Παίζω μπάλα δυνατά. Παίζω μπάλα δυνατά, παίζω μπάσκετ, πάντα ήμουν αθλητικός τύπος και αντέχω πολύ και στα δύσκολα. Λοιπόν... Τι θα βρούμε λοιπόν με ένα βλεφάρισμα. Με ένα βλεφάρισμα θα βρείτε φιλοσοφία. Θα βρείτε, μπορεί να βρείτε κάποιες συνταγές που θα κάνουν το τέρι σας να ερωτευτεί. Ναι. Μπορεί να βρείτε κάποια Μαλβίλα Κάραλη, όπως είχα γράψει προχθές, η οποία έρχεται από τα παλιά και μας θυμίζει τι κάναμε τότε. Με τις διαχρονικές ατάκες και προφητικές ίσως. Και προφητικές βέβαια. Τώρα τι να πω. Μαρία, να σε ρωτήσω να τα πάρουμε αν θέλεις ένα-ένα. Όταν λες φιλοσοφία, τι είδους φιλοσοφία μπορεί κάποιος να βρει. Φιλοσοφία είναι η επιστήμη όλων των επιστημών. Σίγουρα, αλλά ποιο είδος φιλοσοφίας ασχολείσαι πιο πολύ. Όχι, δεν είμαι προφανώς με το blog σου. Ναι. Φιλοσοφία, είμαι φίλος της σοφίας. Mm-hmm. Δηλαδή, προσπαθώ να βρω την αλήθεια. Προσπαθώ να βρω πράγματα τα οποία να κεντρίζουν το ενδιαφέρον μεν, αλλά και να ξύνουν τον εγκέφαλο. Προσπαθώ να βρω πράγματα τα οποία άλλοι μπορεί να, να τα έχουν λίγο καταχωνιασμένα, αλλά εγώ τα ξεπροβοδίζω κατά κάποιο τρόπο και τα εμφανίζω, έτσι ώστε να μπορέσουμε να μάθουμε πάλι και τη γλώσσα μας και τα ήθη μας και τα έθιμά μας. Και το ποιοι είμαστε. Άρα θα συναντήσουμε φιλοσοφία από κλασικούς, από αρχαία Ελλάδα, ας πούμε, μέχρι νεότερους σύγχρονους. Τι είναι, ρε παιδιά. Τίποτα, έμειξα. Θα συναντήσουμε, δηλαδή, όταν λέμε φιλοσοφία, μας έρχεται στο μυαλό αρχαία Ελλάδα. Θα συναντήσουμε κάτι κλασικό ή κάτι πιο εκλαϊκευμένο, πιο καθημερινή φιλοσοφία. Πιο καθημερινή φιλοσοφία. Mm-hmm. Γιατί να σου πω κάτι, η φιλοσοφία είναι κλασική. Δεν είναι κάτι που είναι σε αρμονία με τα αρχαία κείμενα, σώνει και καλά. Το ξέρω. Γιατί ο πολύς ο κόσμος έχει μπερδέψει την, να μην πω τώρα τι πια, με τη φούστα. Εγώ να σε ρωτήσω, να κάνω τον καθό. Επειδή πολλές φορές η φιλοσοφία τίνει και γίνεται άμπελο φιλοσοφία. Ναι. Καλά, από τέτοια αμπελοσοφία. Πώς εσύ τραβάς τη γραμμή εκεί ανάμεσα. Λοιπόν, εγώ τραβάω τη γραμμή ανάμεσα γιατί είμαι μέλος στον Αριστοτελικό Όμιλο Αθηνών. Είμαστε στη Νέα Σμύρνη, στο Σύλλογο Ιμβρίων. Και πρέπει να πούμε ότι είναι ο Αριστοτελικός Όμιλος Αθηνών είναι ένας όμιλος ο οποίος αφιλοκερδώς διδάσκει φιλοσοφία του Αριστοτέλη, διδάσκει την πραγματική φιλοσοφία, διδάσκει πράγματα τα οποία στην καθημερινότητά μας μπορούν να μας βοηθήσουν. Εγώ πώς έφτασα εκεί, πώς έφτασα στη φιλοσοφία. Πώς έφτασες. Ήμουν ένας καθημερινός άνθρωπος. Ανέβαινα πάνω στο τραπέζι και χόρευα. Γύρναγα, πώς το λένε, στα συμπόσια τις χώρες που ρίχνανε, στα αρχαία, στα πλατωνικά, ξέρω. Άστα, εκεί το νου. Όχι, φιλοσοφία, φιλοσοφία, φιλοσοφία. Στάση ζωής. Στάση ζωής, κοίτα. Και ο έρωτος μες στο πρόγραμμα είναι. Ο έρωτος είναι πάνω απ' όλα. Αλλά πάνω απ' όλα είναι η αγάπη. Η αγάπη είναι ένα μεγάλο πι. Είναι μια μεγάλη πύλη. Όποιος καταφέρει να την περάσει, αλλάζει η ζωή του για πάντα. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε περάσει την πύλη. Εγώ την πέρασα, προσφάτως. Αγάπησα τη ζωή. Η ζωή είναι πάνω απ' όλα και όταν αγαπάς τον εαυτό σου, αγαπάς και τους άλλους. Αγαπάς τον συνάνθρωπό σου, αγαπάς το είναι του διπλανού σου και μετά αγαπάς και το δικό σου.
Γιατί όταν αγαπάς τον κόσμο, αγαπάς όλη τη γη. Γιατί είμαστε όλοι αδέρφια, ρε παιδιά. Σωστό. Μπορούμε όμως έτσι ένα διοτελώς. Αυτό είναι το δόγμα και ο πυρήνας, ας πούμε, πολλών ανθρωπιστικών δογμάτων που μπορούμε. Και με τα διαφωτιστικών. Ακριβώς. Το πάθος μας πάντα μας διακυβεύει. Και είμαστε... το εγώ μας. Και το εγώ μας. Ναι. Αλλά το... πρόσεξε, υπάρχει μια διαφορά. Ποια είναι η διαφορά? Μάλλον να σας κάνω μια ερώτηση. Mm-hmm. Γνωρίζει κάποιος από εσάς τι σημαίνει εγωισμός? Ναι. Είναι καλό ή κακό? Εξαρτάται. Έλα που δεν ξέρετε. Σας σε κόκκινο. Έλα που δεν γνωρίζετε. Για πες μας. Λοιπόν, υπάρχει το, ο καλός εγωισμός. Αμέσως το εγωισμός. Που δεν υπάρχει. Α. Και υπάρχει ο κακός εγωισμός. Που υπάρχει. Κάτσε, συγγνώμη. Πες. Ναι, αυτό που μάλλον πρέπει να το πούμε καλύτερα, γιατί έχουμε πολύ πλούτο λεξιλογικό. Κάτσε να σα εξηγήσω μια καινούργια λέξη. Ή το πείσμα. Η περηφάνεια ή το πείσμα. Ναι, αυτό. Το πείσμα είναι κάτι τέλειο. Το πείσμα εννοώ εγώ σε ένα στόχο. Αυτό. Άλλο στόχο και άλλο σκοπό. Ναι, όπω λέμε και άλλα πράγματα. Λοιπόν, ο εγωισμό είναι κακό. De facto. Δεν δέχομαι αμφιβολία πάνω σε αυτό. Η αξιοπρέπεια όμως είναι κάτι καλό. Έτσι. Άρα έχει να κάνει με υπερηφάνεια. Έχει να κάνει δηλαδή τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τις λέξεις. Είναι λάθος οι λέξεις. Πρέπει να μάθουμε λίγο αρχαία ελληνικά. Οι έννοιες προφανώς. Οι έννοιες προφανώς. Τι είναι για σένα εγωισμός? Εγωισμός είναι υπερβάλλον ζήλος του εαυτού μας. Δηλαδή είμαι εγώ πάνω απ' όλα. Και αυτό που έλεγα πριν, δεν κοιτάω το διπλανό μου, πατάω επιπτωμάτων. Και δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Παρά μόνο εαυτό μου. Αυτό είναι και ο νεοφιλελευθερισμό, βασικά. Τον εγωισμό. Καλά. Okay. Και αυτό. Εντάξει, ναι. Και αυτό. Εντάξει, ναι. Τώρα το έκανε λίγο. Πάμε, φεύγουμε την κλίμακα του ενό, πάμε στο σύνολο. Να σα πω ένα παραμύθι, λοιπόν. Πώ ξεκίνησα? Ναι, να μα πει. Και πώ έκανε η φιλοσοφία τη ζωή σου καλύτερη, βασικά, μπα και κάνει και τη δική μα, ακούγοντα εσένα. Λοιπόν, άκου να δει πώ ξεκίνησα και πήγα στο τελικό όμιλο. Είχα χωρίσει από τον πρώτο μου γάμο. Έχω κάνει δύο γάμου. Έτσι. Δεν μαθαίνω εγώ ποτέ. Δεν θα σου πω να τις καταστήσεις. Όχι. Λοιπόν, ήμουνα πολύ απογοητευμένη από τη ζωή μου, από το γεγονός ότι είχα αποτύχει. Είμαι και λίγο, πώς το λένε, άνθρωπος ο οποίος είμαι συναισθηματική και με παίρνει λίγο από κάτω. Και βρέθηκα στο τελικό όμιλο με ένα φίλο μου. Λοιπόν, κάθισα λοιπόν εκεί κάπου σε ένα στασίδι που λένε και άκουγα. Έφαγα μια γερή μπούνια στο μέτωπο, γερή σφαλιάρα στο μάγουλο, όλα μαζί. Και μετά κατάλαβα ότι μου απαντούσε τα ερωτήματά μου. Και λέω, κοίτα να δεις. Ξαναπήγα. Και μέχρι σήμερα, εδώ και 10 χρόνια, πηγαίνω συνέχεια. Αυτό όμως προϋποθέτει και κάποια προθυμία. Δηλαδή το να. Οι απαντήσεις έχει να κάνει με το πολλές φορές πόσο θέλουμε και εμείς να τις ακούσουμε. Είχα ένα υπόβαθρο. Ναι. Αυτό είναι βασικό. Πρέπει να υπάρχει ένα υπόβαθρο. Φυσικά μελέτησα αρκετά. Ο κύριος Αριστίδης Παπανδρέου, που είναι πρόεδρος στον Εσωτερικό Όμιλο Αθηνών και δάσκαλος, με βοήθησε πάρα πολύ στον τρόπο. Να και ένας καλός Παπανδρέου. Ένας καλός Παπανδρέου, όντως. Δάσκαλα. Λοιπόν, και ο οποίος με τα βιβλία του σε βοηθάει να μπεις μες στο κλίμα. Λοιπόν, διάβασα τα βιβλία του, μελέτησα, πήγα σε εκδρομές, έκανα πράγματα μαζί με τον κόσμο. Έχουμε και διάφορα γκρουπάκια τα οποία μελετάμε όλοι μαζί. Και έφτασα εδώ που είμαι. Τώρα πιστεύω ότι είμαι σε ένα καλό δρόμο. Τώρα έχω αρχίσει να μαθαίνω φιλοσοφία. Θέλω να πιστεύω ότι αυτά που λέω προδιαθέτουν κόσμο να μελετήσουν και αυτοί λίγο παραπάνω. Τους ξύνει τον εγκέφαλο, αυτό που είπα και πριν. Ναι, είναι λίγο περίεργη η πράση. Έχει μια αντίφαση. Εντάξει, το παράδειγμα της, ναι, με, ναι, της μέλης, ναι, σας, προφανώς. Είναι και αρχαίο ελληνικό κιόλας. Πώς το λένε. Σε τσιγκλάει, σε κινητοποιεί, σε αφυπνίζει. Ναι, σαν κρυμίζει αυτό, ναι. Έχει γίνει στάση ζωής η φιλοσοφία για σένα, δηλαδή αυτό το οποίο βιώνεις εκεί, μένει εκεί ή έχει προεκτάσεις? Στάση ζωής σημαίνει ότι φεύγω από τη θεωρία και πάω στην πράξη. Ναι. Σαφώς και πάω στην πράξη. Πρώτα απ' όλα είμαι στην πράξη. Δηλαδή, φιλοσοφώ δεν σημαίνει οι φιλοσοφίες που ξέρουν όλοι. Φιλοσοφώ σημαίνει
είμαι φίλος της Σοφίας, θέλω να μελετάω, να μαθαίνω, να κάνω καλύτερα τα πράγματα, καλύτερη τη ζωή μου, καλύτερη τη δική μου τη ζωή και τους άλλους. Γιατί όταν εμένα ο διπλανός μου είναι καλύτερος, θα, με μια ευγενή άμυλα θα προσπαθήσω κι εγώ να βοηθήσω σε όλο αυτό και θα ανέβω και εγώ μαζί του και θα ανεβούμε όλοι μαζί. Θα κρατηθούμε χέρι-χέρι. Αν δεν κάνω λάθος, το συμπέρασμα στο οποίο έχει οδηγηθεί, όπως μας είπες και πριν, είναι η αγάπη, η κατανόηση του κόσμου κτλ. Mm-hmm. Αυτό, αν δεν κάνω λάθος, είναι και το δόγμα του χριστιανισμού. Και ρωτάω εγώ, γιατί πήγες σε αυτή τη σχολή και δεν πήγες στο κατηχητικό, ή δεν πήγες σε κάποια ας πούμε χριστιανική. Δεν είναι το κατηχητικό με μια έννοια, και επειδή ο. Θέλω να πω γιατί, γιατί εκεί και όχι. Ναι. Γιατί πρώτοι οι Έλληνες μιλούσαν για αγάπη. Γιατί πρώτοι οι Έλληνες μιλούσαν για έρωτα. Γιατί πρώτοι οι Έλληνες μιλούσαν για όλα αυτά που γίνονται στη ζωή. Μετά όλα τα άλλα. Λοιπόν, όχι ότι απέφχομαι ούτε το χριστιανισμό ούτε οτιδήποτε άλλο. Προτιμάμε τους πρώτους παρά τους δεύτερους. Έτσι. Και τους πρωτοπόρους. Και τους γηγενείς και γνήσιους, εν πάση περιπτώσει. Έτσι. Και είμαι πάνω απ' όλα Ελληνίδα. Για εδώ έχουμε, μιλάμε κουλτούρα στο τετράγωνο, έτσι. Δεν υπάρχει. Για πες μας, Μαρία, ολοκλήρωσε μας. Λοιπόν, ναι. Θέλω να σας πω όμως μια ιστορία πώς ξεκίνησα τον μπλόκο μου. Mm-hmm. Ναι. Δηλαδή τα βλεφαρίσματα. Πώς ξεκίνησε η λέξη βλεφαρίσματα. Πώς το βρήκα. Ναι. Άσε που μιλάει για μένα ο Βοσκόπουλος. Άμα το βρει στο τραγουδάκι, λέει βλεφαρίσματα. Υπάρχει τραγουδάκι βλεφαρίσματα. Ο Τόλης. Μιλάει για μένα ο Τόλης. Το έκανε στο μπλοκ. Όχι βέβαια. Είχε κάνει από πριν, ήταν πριν. Ήταν προφητικό βέβαια. Ήταν προφητικό. Έχει ένα φιλοσοφία αυτό μέσα. Λοιπόν, ακούστε λοιπόν πώς ξεκίνησα. Είπα ήσυχο πνεύμα. Γενικά γράφω βιβλία, ζωγραφίζω, γράφω μουσική, γράφω στίχους. Τα πάντα όλα που λένε. Είναι αυτό που κάνει ο φιλόσοφος. Πρέπει να έχω άποψη για όλα. Να. Όχι ότι είμαι τέλεια. Με την έννοια της τελειότητας, δηλαδή έχω πιάσει το 10. Παράδειγμα τέλειο, ποιος το ορίζει. Έχω πιάσει το 5. Μελέτη το παν. Μελέτη λέγανε οι αρχαίοι μας. Σωστός, mm-hmm. Ο κύριος Κριολής. Πάντα Κριολής. Κριολής. Είσαι κρύος γι' αυτό, καλέ χρυσέ μου. Είναι από το κρούελ. Είναι κρούελ. Είσαι σκληρός. Είμαι αρκετά. Άμα. Να πούμε και κάτι, κάποιο αστείο έτσι, να μην το παρασοβαρέψαμε. Όχι, εντάξει. Μην κοιτάς το αγγελικό πρόσωπο. Ένα θεός Άρης. Ένας Αλκιβιάδης. Κάτσε γιατί έχω για το γιο μου τον Άρη. Ναι. Και ο Άρης είναι το αρσενικό. Το αρσενικό στην αρχαία Ελλάδα. Για πάμε όμως, γιατί μας ξεφεύγεις λιγάκι. Πες μας λίγο, ναι, ναι. Θα τα πούμε να πούμε. Ξεκίνησα λοιπόν γιατί ένας φίλος από τη Θεσσαλονίκη, ο Κυριάκος, mm-hmm. έχει ένα site, το dorean.net. Mm-hmm. Είναι λοιπόν ένα site το οποίο έχει δωρεάν προγράμματα και διάφορα πράγματα που είναι γενικά δωρεάν. Mm-hmm. Λοιπόν, μου άρεσε πάρα πολύ. Έμπαινα μέσα λοιπόν, κατέβαζα προγράμματα δωρεάν, γιατί με τσίπησα κι εγώ, όπως όλοι οι άλλοι. Λοιπόν, και όπως και να έχει, κάποια στιγμή βλέπω ότι ζητάει συντάκτες. Λέω γιατί όχι, αφού γράφω κι εγώ, mm-hmm. ας δοκιμάσω κι εγώ την τύχη μου. Λοιπόν, τον παίρνω ένα τηλέφωνο, του λέω γεια σου Κυριάκο, είμαι Μαρία. Μου λέει, α, ωραία και τα λοιπά, χρειάζομαι κι εγώ κάποιον συντάκτη. Λέω, σκέφτομαι όμως να κάνω κάτι άλλο. Σε πειράζει να φτιάξω μια στήλη δική μου εκεί μέσα? Μου λέει γιατί όχι. Mm-hmm. Άρχισα λοιπόν να γράφω διάφορα πράγματα, δηλαδή το dorean.net έχει ακόμα πράγματα και συνεντεύξεις από μένα. Δηλαδή έχω κάνει και συνέντευξη σε κάποια άτομα εκεί πέρα. Λοιπόν, είμαι λοιπόν μια μέρα με τη μητέρα μου και καθόμαστε και της λέω θέλω να φτιάξω κάτι που να είναι βιντεάκια πολύ διαφορετικά και πολύ όμορφα από το YouTube. Αλλά πώς να το κάνω, ήθελα το B που υπάρχει στο YouTube να κολλάει μαζί με κάτι από τα βλεφαρίσματα που ήρθαν μετά. Δηλαδή το tube mm-hmm. να κολλάει με κάτι ελληνικό. Ήθελα κάτι από β. Λέω στη μητέρα μου, κάτι που να βλέπω. Μου λέει μητέρα μου, βλεφαρίσματα. Λέω βλεφαρίσματα. Έχεις τίποτα. Μητέρα σου. Η μητέρα μου ήταν. Μερικές φορές τα πιο απλά πράγματα δεν μπορούμε να τα σκεφτούμε. Ναι. Να σου πω την αλήθεια με το που μου το είπε, λες και μου ήρθε μια λάμψη. Άκουσα ένα τικ, έτσι ένα πράγμα. Έχει πει ο συνάδελφος εδώ και ψάχνει και πληροφορίες. Ναι, μπαίνω στον πειρασμό, θα ρωτήσω για τη γραμματική μετά. Ναι, ναι. Ολοκλήρωσα, όμως σε ακούω κιόλας προσεκτικά. Ναι. Λοιπόν, και έφτιαξε λοιπόν το YouTube βλεφαρίσματα.
Υπήρχε τότε λοιπόν σαν ένα παιχνίδι των λέξεων, mm-hmm. το ένα πόλεγε μετά. Και άρχισα να γράφω διάφορα βίντεο που υπήρχαν στο YouTube τότε και σε διάφορα άλλα μέρη. Mm-hmm. Λοιπόν, όχι μόνο στο YouTube. Αλλά δεν μου ήταν αρκετό. Μετά από 3 μήνες άρχισα να βαριέμαι. Λέω, θέλω κάτι άλλο, κάτι πιο μεγάλο. Είχα τότε δει ένα φίλο που ήταν προγραμματιστής και μου λέει, γιατί δεν φτιάχνεις μόνο σου ένα blog. Λέω, γιατί όχι. Επειδή τότε ο τρόπος που γράφαμε στο δωρεάν ήταν σαν blog, είναι βασισμένο πάνω στο blogspot, που είναι, site. Που είναι του Google, ναι. Άρχισα να μπαίνουμε στο κλίμα και λέω, ας αρχίσουμε να το ψάχνουμε λίγο μόνοι μου. Άρχισα λοιπόν να ζωγραφίζω, να φτιάχνω τα βλεφαρίσματα. Να πούμε ότι ζωγραφίζεις εξαιρετικά και όλες, είσαι και καλή ζωγράφος και έχεις ασχοληθεί πάρα πολύ με προγράμματα και τέτοια. Θέλω να πω ότι έχει σημασία κάποιος άνθρωπος να έχει πολλές ικανότητες να τα συνδυάσει αυτά, να έρθει κατάληξη να τα συνδυάσει. Είχες τη βάση, είχες το υπόβαθρο. Δεν μπορεί να θέλω να κάνω κάτι, αλλά πρέπει να ξέρω κάτι από αυτό για να το κάνω. Πρόσεξε όμως, είχα καλούς δασκάλους. Είχα πολύ καλούς δασκάλους. Δηλαδή και ο Κυριάκος με βοήθησε πάρα πολύ. Σε εκείνη τη στιγμή της ζωής μου. Mm-hmm. Και εγώ κάθισα και διάβασα πάρα πολύ, μελέτησα, μέχρι Joomla έκανα, μέχρι και άλλα πράγματα. Mm-hmm. Και οπότε καταλαβαίνεις ότι έφτασα σε ένα σημείο που πια ήμουν έτοιμη. Λοιπόν, 14 Δεκεμβρίου του 2011 κάνω την έναξη. Λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Mm-hmm. Λοιπόν, και πρόσφατα είχα κάνει τα 3 χρόνια βλεφαρίσματα. Το είχα κάνει σε κάποιο καφέ μπαρ και συναντηθήκαμε και όλοι εμείς. Και έρθεις και εσύ, Ελπίδα, mm-hmm. και συνευρέθηκες και εσύ μαζί μας. Και πολύ το χάρηκα και βρήκα και παλιές γνωστές. Και γνωριμίες και τα λοιπά. Ναι, πολύ έτσι. Να πούμε, για να μην ξεχάσουμε τώρα παρελθόντως, ότι θα κάνετε και το κόψιμο της πίτας, θα γίνει κοπή της πίτας. Μεθαύριο, την Πέμπτη. Την Πέμπτη. Βέβαια, γιατί το έκανα πριν τις εκλογές. Μετά τις εκλογές δεν ξέρω. Μπορεί να μην έχουμε κυβέρνηση, μπορεί να μην έχουμε τίποτα. Α, εχμές. Θα σε παραλάβει ο Μιχάλης. Ξέρω ότι με παραλάβει ο Μιχάλης, το ξέρω. Αλλά να πω την αλήθεια, μου προτιμώ όταν υπάρχει ένα ήσυχο περιβάλλον. Mm-hmm. Δηλαδή, θέλω να πιστεύω ότι μετά δεν θα αλλάξουν πολλά πράγματα, αλλά θα αλλάξουν προς το καλύτερο. Θα αλλάξουν αυτά τα λίγα που πρέπει να αλλάξουν. Ναι. Θα ήθελα να το πιστεύω. Αλλά δυστυχώς δεν είμαι τόσο αισιόδοξη. Θέλω να σας πω ότι όλο αυτό τον καιρό, εμένα ο μισθός μου στην πρώτη μου δουλειά που... Τι κάνεις το πρωί, με τι ασχολείσαι? Δεν μου επιτρέπετε να σας πω. Α, πάντως έχεις μια άλλη δουλειά. Έχω μια άλλη δουλειά. Το ξέρουμε, βλέπουμε. Δεν θέλω να πω τι ακριβώς κάνω. Απλά το θέμα είναι ότι εμένα ο μισθός μου έχει πέσει κατά 50%. Mm-hmm. Είμαι μια μητέρα που είμαι χωρισμένη και επειδή είμαι αναγκασμένη και δεν τα καταφέρνω να είμαι μόνη μου, μένω με τους γονείς μου, προσπαθώ να σας εξηγήσω δηλαδή σε τι κατάσταση είμαι. Ό,τι έχω φτιάξει αυτή τη στιγμή στο blog έχει γίνει με προσωπικά μου έξοδα. Mm-hmm. Δεν μου έχει κοστίσει απολύτως τίποτα. Σου έχει αποφέρει κάτι? Δεν μου έχει αποφέρει, με την έννοια τι? Ότι είχα τις διαφημίσεις αυτές του Google, αλλά αυτές οι διαφημίσεις του Google, παιδιά, για να πάρεις χρήματα από εκεί, νομίζουν ότι πρέπει να βγάζεις 1.000 την ημέρα. Και θέλει και πόσα εκατομμύρια hits, ξέρω εγώ, για τέτοια, έτσι. Ναι, είναι αδύνατο. Mm. Ναι. Λοιπόν, πρόσφατα αγόρασα λοιπόν την επωνυμία. Σε com, σε gr και σε euro. Mm-hmm. Λοιπόν, και σκέφτομαι να κάνω ένα site. Αυτό το site θα είναι ποικίλης ύλης. Θα είναι ένα ηλεκτρονικό περιοδικό. Είναι ήδη κάποια άτομα που γράφουν μαζί με μένα. Ο καθένας θα αναλάβει μια στήλη. Κάποιοι από αυτούς είναι πολύ καλοί μου φίλοι. Κάποιοι άλλοι είναι φίλοι που... Όχι φίλοι, είναι γνωστοί που τους πέτυχα στον δρόμο και γίνανε φίλοι. Και αυτό είναι πολύ ωραίο. Και γιατί ακριβώς το αντικείμενό τους ήταν τέτοιο που μπορούσαν να κάνουν όλα αυτά τα πράγματα, φυσικά... τους κάλεσα στην ομάδα. Προς το παρόν βέβαια δεν βγάζουμε τίποτα. Είμαστε πτωχά, πλην τίμια. Αλλά φιλοδοξούμε ότι κάπου θα μας ακούσει κάποιος.
Ωραία. Τι περιλαμβάνει λοιπόν το περιεχόμενο, ποια είναι γενικά. Τι, όταν πει κάποιος... Εκτός από φιλοσοφία, μας είπες και για συνταγές. Ναι. Είπαμε συνταγές. Έχουμε αστεία. Αστεία. Έχουμε αστεία. Αρχαίων γεύσης, όταν είναι συνταγές. Έχει κάποια σχέση με τη φιλοσοφία. Αυτό όχι, είναι να δεις. Είναι συνταγές που τις φτιάχνει η μαμά μας. Είναι συνταγές ζαχαροπλαστικής ή άλλες συνταγές που μπορεί, ας πούμε, να τη φτιάξει και εσύ με στο σπίτι σου με μια περίσσια ευκολία. Γιατί σου λέω ένα και ένα κάνω δύο. Οπωσδήποτε. Εγώ αγαπώ. Αγαπώ μαγειρική και θέλω να μου δώσω. Είναι προσιτές και για εμάς τους εργαίνετες, ας πούμε. Ή... Βεβαίως, βεβαίως. Θέλει το γυναικείο το χέρι. Πρώτα απ' όλα, ένα θα σου πω. Θα πας και θα βρεις τα ερωτευμένα μακαρόνια. Ναι, μας το έχει πει αυτό. Μόλις φάει το έτερο νήμις από τα ερωτευμένα μακαρόνια, ίσα που σε έχει ερωτευτεί, παγιά... δεν σε κολλάει με τίποτα. Ξανά ερωτευτεί. Άρα, για τορπιλική, για τορπιλική μανούβρα πάει εκεί. Έτσι, πρώτη Δευτέρα μετά. Το ξεφύγουμε, είχαμε ένα επίπεδο. Όχι, το κωδικοποιήσαμε. Ναι. Πλέον μπορούμε να μιλάμε ελεύθερα. Έτσι. Άρα το θέμα λοιπόν τελικά... Και μακαρόνια, άρα το έχει. Είναι τα μακαρόνια, είναι τα πάντα. Μακαρόνια είναι πόσο δύσκολα θα είναι. Ναι, να σας πω τη συνταγή. Θέλετε, είναι δική μου συνταγή. Λοιπόν, μια που ας πούμε θα μπορέσετε να τη διαβάσετε, να σας την πω και πώς τη φτιάχνετε. Είναι τηγανιτά μακαρόνια. Γίνονται όλα. Πρώτα απ' όλα έχει σαφράν, που είναι το σαφράν... Αυτό είναι επανακαλούν. Σαφράν μπλοκάμ. Σαφράν... Κοίτα, άκου να δεις. Το να πάρεις ένα γραμμάριο και να το ρίξεις μέσα, δεν είναι τίποτα. Είναι ένα ευρώ. Τον καφέ που θα πας να πιεις στη γωνία, ούτε ένα ευρώ θα το πιείς, θα το πιείς 3 ευρώ. Okay. Έτσι. Λοιπόν, μακαρονάκι. Λοιπόν, όποιο μακαρόνι σου αρέσει. Εμένα μου αρέσει η ταλιατέλα. Τρελαίνουμε για ταλιατέλα. Να και λίγο φινέτσα ιταλική φάση. Ό,τι, όχι, όχι. Έχει ταλιατέλα. Λοιπόν, για αυτούς που δεν μπορούν να βράσουν τα μακαρόνια μέσα στο τηγάνι, μπορούν να τα βράσουν από πριν. Γι' αυτό δεν ξέρω καθόλου να βράζουν μακαρόνια. Το λέω για αυτούς που μπορεί να είναι λίγο ατζαμίδες. Λοιπόν, αν όχι, βάζει νεράκι, το φουσκώνεις μέχρι πάνω και περιμένεις τα μακαρόνια λιγάκι να γίνουν λίγο αλτέντε. Ωραία. Που λένε. Τα αλτέντε είναι αυτά που πετάς στο πλακάκι και γυρίζουν πίσω. Που δεν είναι τελείως νιανιά, που όχι, κρατάει νιανιά, λίγο. Να κρατάει, λίγο, να κρατάει. Ωραία, και πώς... μετά, ναι, και μετά ψήνουμε τις γαρίδες μας. Βάζουμε να μέσα... Να το καθοδησιακό. Έτσι, ερωτευμένο ήταν. Έτσι. Πρόσεξε, κόκκινη πιπεριά, ναι. Αν θες βάζεις και πορτοκαλιά, αλλά η κόκκινη είναι το κόκκινο της φωτιάς, γιατί είναι ερωτευμένα μακαρόνια, δεν μπορούμε κι αλλιώς. Πάθος. Λοιπόν, αφού ψηθούν λίγο τα μακαρόνια μαζί με αυτά, βάζουμε κρέμα γάλακτος, περιχύνουμε μία κρέμα γάλακτος, ρίχνουμε το σαφράν, ναι. Λίγο πιπεράκι και δεν βάζετε καθόλου αλάτι, καθόλου. Γιατί μετά βάζουμε ρεγκάτο. Θέλει δουλειά, ρε, το βλέπεις, ακόμα είσαι συνταγή. Μας άνοιξε την όρεξη, μωράκι. Βάζουμε ρεγκάτο. Λοιπόν, εγώ κάθε βράδυ το φαγητό, κάνω. Είμαι έτοιμος εγώ τώρα. Φαγητό. Στο διάλειμμα πάω να παραγγείλω. Πρέπει να το φτιάξω όμως για να. Για πες, Μαρία. Εγώ ευχαρίστω να σα καλέσω στο σπίτι να σου το φτιάξω κατηδία. Να σου πω, γιατί δεν έχει βάλει βιντεάκια που να την κάνει. Δεν μου αρέσει το βίντεο. Δεν μου αρέσει το βίντεο. Εντάξει, παιδί, μαρά είμαστε και λίγο στην εποχή των πολύ μέσων. Βοηθάμε αυτά. Απάκου, μου αρέσουν φωτογραφία. Θέλω να σκέφτεσαι. Θέλω να, δηλαδή να πλάθεις φαντασία. Ναι. Να πλάθεις πράγματα. Δηλαδή, δεν μου αρέσει το σπήλαιο του Πλάτωνα και γι' αυτό το λόγο δεν το πλασάρω και σε εσάς. Θέλω εσύ να ονειρευτείς αυτά τα μακαρόνια. Αυτό κάνω, να είσαι βέβαιη. Τα έχουν ενωριωθεί, πιστεύω, φοβάμαι θα σταματήσω να μου πει να βάλω. Δεν σας μυρίζει, δεν σας μυρίζει. Παιδί μου, και εσύ δεν μπορούσες. Μου μυρίζει ήδη. Λοιπόν, θα αλλάζω τα μικρό με τα σάλια, κάτσε. Λοιπόν, έχω ατάκες. Έχω ατάκες, τις ατάκες των ημερών. Μισό λεπτό, δεν κατάλαβα τελικά πώς γίνεται το τελευταίο τέτοιο. Το τελευταίο είναι, τρίβεις το ρεγκάτο, το οποίο είναι καταπληκτικό. Α, γι' αυτό δεν θέλει καλάτι. Γι' αυτό δεν θέλει και αλάτι. Είναι το γνωστό πώς το τρίβουν το ρεγκάτο. Πώς το τρίβουν το ρεγκάτο. Το τρίβουν το ρεγκάτο καλά. Ναι. Και μετά το περιχύνουμε από πάνω. Και αυτό λιώνει και γίνεται ένα πράγμα σαν καρμπονάρι ένα πράγμα. Αυτό είναι της ώρας. Λοιπόν, όπως είναι λοιπόν έτσι. Ναι. Το γυρίζεις λιγάκι έτσι το τηγανάκι. Και το πλασάρεις φυσικά με το τηγάνι έτσι όπως είναι. Τα γόρια σε ρωτήσουν κανένα. Αν έχεις wok, είναι καλύτερο να το φτιάξεις εκεί μέσα γιατί φαντάζομαι ότι θα φάτε πάρα πολύ. Θα φάτε και δεύτερο πιάτο. Οπότε, Μαρέ, είναι το σίγουρο και όταν θα τα φας και όταν τα κάψεις μετά αυτά τα μακαρόνια, ναι, έτσι. Ναι.
Όχι, θα τα φάμε. Θα τα φάμε. Ναι, και θα τα κάψεις μετά. Θα τα κάψεις μετά. Αυτό εννοώ. Όχι τα μακαρόνια θα κάψεις, θα τα κάψεις. Τη θερμιδική τους. Χημική ενέργεια. Είναι από την παραγωγή της κατανάλωσης. Έτσι πάει, ρε παιδιά, έτσι πάει. Λοιπόν. Ωραία. Λοιπόν, πέρα από το μακαρόνι που ερωτευτήκαμε, πες μας εσύ τι άλλο θα ερωτευτούμε στο site σου. Θα μας κρατήσει. Θα ερωτευτείτε μουσική. Θα ερωτευτείτε ποίηματα. Το Pick and Poems. Βάζουμε πράγματα τα οποία αφορούν ζωγραφική και φωτογραφία και ποίηματα. Μάλιστα μεθαύριο. Άρα είναι η νότα του πολιτισμού, η υποενότητα, ας πούμε, τέχνης που έχεις στο blog σου. Βέβαια, βέβαια. Ναι. Έχω πάρα πολλές ενότητες. Αν θέλεις. Ναι, το αυτό το κοιτάζω. Ναι. Μπορείς να δεις και διάφορα πράγματα. Ναι, πάνω. Ιατρική είδα εδώ. Αυτό Μιχάλη και εσένα θα σε ενδιαφέρει πως. Βιολογία, συγκεκριμένα. Ιπποκράτη κλπ. Να σε ρωτήσω εγώ κάτι, παιδί, τώρα το έχω μπροστά μου. Έτσι, yeah, και είμαι εκπαιδευτικός και μπαίνω στον πειρασμό, δηλαδή. Μπες. Γράφησε, δεν ξέρω τώρα ποιος είναι ο συντάκτης αυτού του άρθρου. Εν πάση περιπτώσει, το βιβλίο της Ε και της ΣΤ Δημοτικού καταστρέφει την ελληνική γλώσσα, το βιβλίο της γραμματικής. Επειδή το διδάσκω αυτό το βιβλίο, από τότε εποχική. Καλά. Μεγάλη. Πού ακριβώς το στηρίζεις αυτού του είδους την καταστροφή, κατά πρώτον γιατί. Εσύ το έχεις γράψει το άρθρο αυτό. Δεν το έχω γράψει εγώ. Το έχω μεταφέρει αυτό το άρθρο, αλλά το πιστεύω. Είναι ένα δημοσίευση. Κατά πρώτον, δεν γράφουν μέσα σε αυτό το βιβλίο για το ΞΥ και το ΨΥ. Ναι. Πολύ σημαντικό. Δεύτερον, μας παραπέμπουν στο B. Στο B. Υπάρχει B σαν γράμμα σύμφωνο. Ναι. Υπάρχει. Σαν φθόγκος. Άλλο φθόγκος, δίφθόγκος μάλιστα, και άλλο. Να είναι γράμμα ενιαίο, καταλαβαίνω πώς το λέω, λοιπόν, όπως τα αγγλικά, ας πούμε. Πάνε να μας περάσουν την αγγλική ερμηνεία των πραγμάτων. Λοιπόν, εμένα δεν με ενδιαφέρει αυτό. Αν πιστεύεις ότι υπάρχει τέτοιο είδους σχέδιο, ας πούμε. Και το επόμενο σχέδιο που πάνε να κάνουν είναι να κόψουν όλα τα όμικ, όλα τα ο, δηλαδή το μέγα. Πολλού τύπου δηλαδή η φωνήντα, να μικρύνουν, με αποτέλεσμα να μικρύνουν τις λέξεις, να και σταματήσει να υπάρχει πλούτο στην ελληνική γλώσσα. Ρήμα, συγγνώμη κιόλα. Να γράφεις ρήμα και να μην είναι με ψιλογιώτα, να είναι με γιώτα. Καλά, εντάξει, αυτό ας πούμε ότι απέχουμε ακόμα. Καταλαβαίνω τι εννοείς. Φοβάσαι την, από την υπεραπλούστευση της γλώσσας. Ναι, γιατί. Και γιατί έχει κάποιους κινδύνους. Θα μας χαζέψει, εγώ πιστεύω. Γιατί. Υπάρχει ο λόγος ότι δεν θα μπορείς μετά να ξέρεις από ποια γλώσσα, να γνωρίσεις από ποια από ποια λέξη προέρχεται η κάθε λέξη. Δηλαδή υπάρχουν πολλές λέξεις, ας πούμε. Είναι ο υδραυλικός. Δεν είναι αρχαία λέξη. Δεν είναι, ναι, το ίδωρ. Ναι. Ίδωρ και αυλή. Ίδωρ και αυλή. Λοιπόν, για πες κι άλλο. Ξυλουργός. Ναι. Αρχαιολόγος. Είναι αρχαίο ή και. Πού θες να καταλήξεις. Θέλω να καταλήξω ότι υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο είναι πολύ μεταγενέστερο. Στους κύκλους, τουλάχιστον κάποιοι κύκλοι το συζητάμε πολύ έντονα, τουλάχιστον εμείς που ασχολούμαστε λίγο με την αρχαία φιλοσοφία, και ήδη είμαστε αρκετά πεπισμένοι σε αυτό το σημείο ότι πάνε να τα νοθεύσουν όλα. Και όχι μόνο την ελληνική γλώσσα, ναι, ακόμα και την αγγλική. Ποιοι ακριβώς? Δεν το γνωρίζω. Ναι. Σίγουρα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι. Τι είδους συμφέροντα εξυπηρετούν, δηλαδή από πού πορεύονται όλο αυτό? Τώρα αυτό είναι πολιτική συζήτηση. Ναι, πώς, αλλά όχι να το συζητάμε. Αυτό πρέπει να το. Κοίταξε, να βοηθήσω λίγο τη Μαρία σε αυτό το κομμάτι. Σε όλες τις κοινωνίες υπάρχει κάποιος ο οποίος ελέγχει ένα σύστημα. Το βάζω σε εισαγωγικά το ένα σύστημα. Το οποίο θέλει να υπεραπλουστεύσει κάποιες δυνατές και αρχαίες γλώσσες, όπως είναι η ελληνική. Να υποβαθμίσει έννοιες κόβοντας πολλά φωνήεντα. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Λιγάκι πιο πίσω, γιατί χτυπάει πολύ έντονα και ακούγεται πολύ έντονη φωνή σου. Εμένα είναι το τέταρτο. Ναι, και χτυπάει πολύ έντονα. Εδώ. Ναι, ναι, ναι. Τώρα είναι καλύτερα εδώ. Για να δούμε. Καλύτερα πιστεύω, ναι, 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 ναι. Λοιπόν, να υποβαθμίσει τις έννοιες και σιγά σιγά να περάσουμε σε μια κουτοποίηση. Να γινόμαστε πιο κουτί. Να μην μπορούμε να αντιληφθούμε έννοιες και να γινόμαστε και σιγά σιγά πιο χαζοί. Να μην είμαστε σε θέση αναπτύσσοντας ρήματα, έννοιες και φθόγκους, να χαθούν οι ρίζες από κάποιες λέξεις και να μείνει η γλώσσα μας λειψή. Όταν η γλώσσα μας μείνει λειψή, ειδικά η δική μας, που είναι μαθηματική γλώσσα, θα είναι σαν ένα μισό οικοδόμημα.
δεν θα μπορούμε να μένουμε σε όλα του τα δωμάτια, δεν θα μπορούμε να χρησιμοποιούμε όλους τους χώρους του. Ναι. Λοιπόν, αυτό με τον ΑΒ τρόπο, όπως είπε η Μαρία, περνάει μέσα από την παιδεία την ελληνική και σιγά σιγά θα περάσει και στις άλλες γλώσσες. Mm-hmm. Λοιπόν, σκοπός εδώ πέρα είναι να δούμε ποιοι είναι αυτοί που επιτρέπουν αυτό το πράγμα που γίνεται στην 5η και 6η Δημοτικού. Mm-hmm. Να προτείνουμε κάποιες επερωτήσεις σε κάποιους βουλευτές κυβερνητικών κομμάτων. Λοιπόν, μιλάω και σύοντε τα... Λοιπόν, και σε πρώτη φάση να αναμένουμε τις απαντήσεις τους. Ωραία, τις επερωτήσεις αυτές. Ναι, δεν ξέρω τι λες και εσύ, Μαρία, να είσαι καλεσμένη σε όλο αυτό. Εντάξει, συμφωνώ μεν, αλλά επειδή όλα αυτά είναι ενδείξεις και όχι αποδείξεις, δεν μπορείς να πας και να πας να πεις ότι θα γίνει αυτό. Εγώ απλά γνωρίζω ότι το παγόνι που παλιά γραφόταν με ωμέγα, γράφεται με όμικρον αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν... Όχι, δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει. Πότε έγινε αυτό. Εσύ δεν είσαι για το παγόνι δεν το έχω υπόψη μου. Κάποιες άλλες λέξεις έχουν αλλάξει. Έχουν το αυγό πες μας που ήταν με ύψιλο. Το κρεβάτι με ένα βήτα. Το αυγό, ο γάβρος. Κατευθείαν η πρώτη λέξη που σου είπε το κρεβάτι. Ναι. Λοιπόν. Αφού μιλούσαμε για. Για στα... και περασμένη ώρα. Για... Ναι, ναι, εντάξει. Λοιπόν, το αυγό, ναι, τέλος πάντων, εντάξει, ναι, έχουν γίνει διάφορα. Τέλος πάντων, οι αλλαγές έχουν γίνει στα συγκεκριμένα. Ήδη, αν μπει στο Word, πες ότι γράφεις, έτσι. Το Word, το κανονικό, αυτό που γράφεις. Αρχίζεις και γράφεις. Θα δεις ξαφνικά μια λέξη που έγραφες παλιά να στη βγάζει λάθος. Εγώ ξέρετε τι κάνω. Πάω και πατάω, βάλτε μέσα αυτή τη λέξη. Δηλαδή έτσι, πείσμα στο πείσμα. Πείσμα στο πείσμα. Να πω εγώ λίγα και από τη σκοπιά του εκπαιδευτικού. Επειδή όπως είπα, διδάσκω αυτό το βιβλίο. Εγώ σε γενικές γραμμές το θεωρώ ένα πολύ καλό βιβλίο και πολύ χρηστικό προς τον τρόπο που μεταδίδει τη γραμματική στα παιδιά. Γιατί εμείς οι παιδαγωγοί πιστεύουμε πως η ξύλινη γραμματική. Ουσιαστικά ρήματα κτλ. Δεν ωφελούν τα παιδιά. Ωφελεί η γραμματική η οποία εφαρμόζεται μέσα στο λόγο, το γραπτό, τον προφορικό και τον κάνει πιστικό. Δεν νομίζω δηλαδή ότι η παράληψη κάποιων συμφώνων, φωνιέντων ή οτιδήποτε, κάποια απλούστευση στο να γίνει γλώσσα πιο εύπεπτη, κυρίως από τα παιδιά σε αυτή την ηλικία, κάνει κακό. Άλλωστε οι λέξεις κρύβουν νοήματα. Η γλώσσα ουσιαστικά είναι ένας κώδικας επικοινωνίας. Είναι οι έννοιες οι οποίες μετράνε και όχι τόσο η εικόνα αυτών. Είναι και η εικόνα όμως. Είναι και η εικόνα, όμως νομίζω ότι και η γλώσσα πρέπει να προσαρμόζεται και λίγο στην εποχή. Πλέον ζούμε σε κοινωνίες παγκοσμιοποίησης. Και άμα η εποχή καταρρεύσει, η γλώσσα πρέπει να ακολουθεί την εποχή. Όχι, μα δεν μιλάμε για καταρρεύση, ούτε για καταστροφή. Για παράδειγμα, τι θεωρείς εσύ που ασχολείσαι με τα αρχαία, ότι είναι πιο σημαντικό να ξέρει ένας έφηβος να ξέρει αρχαία ελληνικά ή να έχει αρχαιογνωσία? Πρώτα απ' όλα να μάθει να σκέπτεται. Να έχει κάποια αρχαιογνωσία. Στο γυμνάσιο να σκέφτεται την πρώτη και τη δεύτερη κλίση, για παράδειγμα, των αρχαίων και δεν ξέρω ποιος ήταν ο Σωκράτης. Τι είναι πιο χρήσιμο, λοιπόν? Να μάθουν την πρώτη και την δεύτερη κλίση στο μάθημα των αρχαίων ελληνικών μια γλώσσα που δεν θα χρησιμοποιήσουν ποτέ, παρόλο που είναι μαθηματική και έξυπνη. Να φέρω έναν αντίλογο. Θα πρότεινα να μάθει πρώτα. Ή να μάθουν τι πάνε να πει αρχαίος ελληνικός πολιτισμός. Να φέρω έναν αντίλογο. Ναι. Λοιπόν, δεν έχω απαντήσει ακόμα. Αυτή τη στιγμή κινεζάκια στα πέρατα τη γη. Μαθαίνουν αρχαία ελληνικά. Γαλάκια, ναι. Καναδάκια. Συμφωνώ. Δεύτερο. Αγγλάκια πέρασε στο δημοτικό. Γερμανάκια. Αγγλάκια. Ναι. Λοιπόν, εκτός από αυτό. Αρχαία ελληνικά. Αρχαία ελληνικά. Στις πρώτες τάξεις του δημοτικού μαθαίνουν αγγλικά και γαλλικά ή γερμανικά, νομίζω. Κάνω λάθος? Από τετάρτη δημοτικό ξεκινάει δεύτερη ξένη γλώσσα. Ναι. Λοιπόν, έχεις ακούσει να μαθαίνουν αρχαία ελληνικά. Αρχαία ελληνικά. Ώστε να μάθουν τουλάχιστον τη γλώσσα μας. Γιατί να μην ξεκινήσουν τα αρχαία ελληνικά. Και να θυμίσω επίσης στο Ευρωκοινοβούλιο. Και να συνεχίσουν στο γυμνάσιο ή οτιδήποτε. Γιατί, προσέξτε, είναι πολύ σημαντικές αυτές οι τάξεις. Από την πρώτη μέχρι την έκτη δημοτικού, το παιδί είναι σαν σφουγγάρι. Mm-hmm. Είναι ένα μεγάλο σφουγγάρι. Μαζεύει πληροφορίες. Είναι πολύ ωραίο λοιπόν να του δώσουμε τα αρχαία ελληνικά από νωρίς. Όχι απαραίτητα σαν ένα βαθμό. Από το δημοτικό. Από το δημοτικό. Όχι, αυτό είναι εξαιρετικά υπερβολικό. Είναι εξαιρετικά υπερβολικό. Περίμενε. Μα αν κάνουμε τα κείμενα του Λυσία. Γραμματική κατήχηση. Μαθαίνουν, εδώ δεν έχουν μάθει τα νέα ελληνικά. Εδώ μέχρι την έκτη δημοτικού δεν έχει σαφήνεια και συνοχή ο λόγος τους. Θα φορτώσουμε και με αρχαία ελληνικά. Να μάθουν τραγουδάκια.
Αυτό ναι, αυτό ναι, μηνύματα. Αρχαιογνωσία, πως ζούσαν οι αρχαίοι Έλληνες. Ποιο ήταν ο ένας, ποιο ήταν ο άλλος. Οι τρεις τραγικοί. Αυτό ναι. Άλλο η αρχαιογνωσία, που συμφωνώ, και άλλο κωδικοποίηση και ξύλινη γραμματική. Όχι άλλοι τυποποιημένοι ύλοι. Έχουν μπουχτίσει τα παιδιά αυτά τα πράγματα. Συμφωνώ εγώ. Δεν μιλάω για τυποποιημένοι ύλοι. Μιλάω για ένα διαφορετικό τρόπο μάθησης, τον οποίο αυτή τη στιγμή δυστυχώς το δημοτικό σχολείο δεν κατέχει. Αυτή τη στιγμή τα παιδιά μας δεν μαθαίνουν σωστά πράγματα. Αυτή τη στιγμή τα παιδιά μας όχι απλά δεν μαθαίνουν ελληνικά, δεν μαθαίνουν τίποτα. Το Κεντρικό Ισραηλινό Συμβούλιο. Αυτή είναι κάπως αλλιώς, έχει απαιτήσεις. Συγγνώμη, Ρωγάν Μιχαλή. Έχει μια μεγάλη ταχύτητα, έχει κάποιες παγκόσμιες συνθήκες, μια παγκόσμια συνείδηση, έχει πάρα πολύ τις τεχνολογίες, την πληροφορική. Όλα αυτά δεν μπορούμε να τα αγνοήσουμε. Πρέπει να προφυλάξουμε, να διαφυλάξουμε το γλωσσικό πλούτο. Από την άλλη, δεν μπορούμε να μείνουμε και περιχαρακωμένοι σε αυτό. Ναι, αλλά τη δεύτερη γλώσσα ξένη μέσα στο δημοτικό. Αυτό είναι υπερβολικό. Θεωρώ ότι είναι υπερβολή. Για παιδιά, το αγγλικά το θεωρώ ότι είναι σωστό. Ναι. Το Κεντρικό Ισραηλινό Συμβούλιο κάνει κουμάντο στο Υπουργείο Παιδείας. Πρωτίστως αυτό πρέπει να σταματήσει. Λοιπόν, τώρα σε αυτό έχεις αποδείξεις. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, δεύτερον, για να περάσουμε και να λέμε ότι δεν όπως είπες πριν, δεν πρέπει να διδάσκονται με αυτή την ξύλινη γλώσσα την αρχαία ελληνική, έχεις δίκιο μεν, αλλά όταν σου πετάνε στην πρώτη γυμνασίου, για παράδειγμα, ένα κείμενο του Λυσία, που ήταν ρήτορας δικηγόρος εποχής, είναι λογικό να μην μπορείς να καταλάβεις, να σε βάζουν κατευθείαν στα σκληρά. Μάθε το νόημα του Λυσία. Λοιπόν, μάθε αυτό που θέλει να πει. Όχι, γιατί δεν έχει την παιδεία, την πολιτική. Δεν ξέρει πώς άρχεται μια πόλη ο νέος για να περάσει σε αυτά τα κείμενα. Πρέπει να φύγουμε από τα σκληρά κείμενα, να μπουν ελαφριά κείμενα πρώτα, για Ολυμπιακούς αγώνες, για μάχες. Στην πρώτη γυμνασίου το βιβλίο των αρχαίων ξεκινάει από τα ρητά. Λοιπόν, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα πει στα παιδιά για τα αρχαία? Πες κάποιο ρητό, ας πούμε, το χρόνο φίδου. Ναι, ναι. Μηδέν, πράγματα που έχουν ακούσει από την καθημερινή. Κατανοητό, κατανοητό. Ναι, λοιπόν, ναι. Να περάσουμε σε μια άλλη εισαγωγή της αρχαίας γλώσσας. Όχι να πέφτουμε κατευθείαν στα νομικά από την πρώτη γυμνασίου. Λοιπόν, αυτό έγινε για να περιθωριοποιηθούν τα αρχαία ελληνικά. Δεν έγινε για κάποιον άλλο λόγο. Εδώ, άμα πας στην νομική σχολή Αθηνών και. Έσταση. Μισό λεπτάκι. Άμα πας στην νομική σχολή Αθηνών και βγάλεις το κείμενο του Λυσία επάνω και πες, βγάλετε μια κόλλα χαρτί και μεταφράστε μου τρεις σελίδες, ένα στους 15 θα σου το μεταφράζει. Δεν θα είναι σε χώρο Λυσία. Μπράβο. Και δεν θα είναι σε θέση όλοι να το μεταφράσουν. Κατά και μου τα κάνουν στο γυμνάσιο αυτά. Δεν είναι λάθος. Υπάρχει μια δεύτερη εκδοχή. Την οποία, παιδιά, αυτό το πράγμα ίσως να μην το έχετε ξανακούσει. Αλλά θα είναι λίγοι αυτοί που θα γνωρίζουν αρχαία ελληνικά. Δηλαδή σε λίγο καιρό τα δικά μας τα παιδιά δεν θα ξέρουν αρχαία ελληνικά. Και θα ξέρει όλη η Ευρώπη, όλη η Κίνα. Κάποια ελίτ ανθρώπων οι οποίοι θα πηγαίνουν σε ειδικά σχολεία και θα στο παίζουν και αρχαίοι κιόλα εις βάρος σου. Και είναι ειρωνικό ότι διδάσκονται πλέον από την πρώτη γυμνασίου. Ενώ θυμάστε στα δικά μας χρόνια, 15 χρόνια πριν, διδάσκονταν από την πρώτη λυκείου. Ναι, και ναι, στην πρώτη ναι. Γυμνασίου υπήρχε. Και όταν θα γίνει αυτό που λέει η Μαρία. Ηλιάδα, Οδύσσια και. Ποιο? Ελένη, όταν θα γίνει αυτό που λέει η Μαρία, τι θα σκεφτεί το Ελληνάκι? Πότε έγινε το μνημόνιο? Πότε χρεοκόπησε? Πότε έγινε διάτρηση στη γλώσσα του? Πότε έχασε ο πατέρας του τη δουλειά του και η μητέρα του και δεν είχε τη δυνατότητα να ζήσει σε ένα πιο γνωσιακό περιβάλλον? Θα έχουμε χάσει το τρένο τότε. Ναι. Το θέμα είναι ότι η παιδεία, παιδιά, είναι το οικοδόμημα της Ελλάδας. Εμείς είχε πει μια. Μα και η κρίση είναι κυρίως κρίση παιδείας. Συγγνώμη, σε διακόπτω, Μαρία. Αν είχαμε λίγο περισσότερη παιδεία μέσα μας και γνωρίζαμε τις πραγματικές αξίες και απέχαμε από τον ηλισμό, έτσι είχαμε καταλάβει, δεν θα είχαμε φτάσει εδώ που φτάναμε. Οι Σπαρτιάτες. Καταναλωτισμό πιο πολύ. Αυτό, ακριβώς. Οι Σπαρτιάτες. Δεν γνωρίζανε τα παιδιά των Σπαρτιατών, δεν γνωρίζανε ποιος ήταν ο πατέρας τους. Γιατί έπρεπε να σέβονται όλο τον κόσμο. Έπρεπε να σέβονται τον πατέρα τους. Ποιος είναι ο πατέρας μου, δεν γνωρίζω. Και δεν πέρασε και το νόμισμα μέσα στην αρχαία Σπάρτη. Δεν υπήρχε νόμισμα. Λοιπόν, δεύτερον και σημαντικότερον, η παιδεία. Πάω εγώ και είμαι έγκυος και μπαίνω μέσα σε ένα λεωφορείο. Δεν θα έπρεπε όποιος είναι πλάι μου να σηκωθεί. Μικρός, μεγάλος και τα λοιπά. Σηκώθηκε ο λεωφορείατζής από μπροστά και σήκωσε ένα πιτσιρικά. Σήκωσε ένα πιτσιρικά για να καθίσω εγώ. Επιτρέπεται αυτό το πράγμα στη σημερινή Ελλάδα? Καλά, εσύ, αυτό ξεχνάμε και εδώ. Έχει κάτι γιαγιάδες ισχύει. Εσύ το νέο κορίτσι, είσαι.
Έγκυος. Α, συγγνώμη, τώρα αυτό δεν το άκουσα. Δεν ακούω. Δεν το άκουσα. Συγγνώμη, το χάσα. Έγκυος γυναίκα. Βέβαια, υπήρξε και μια φορά που είχα πρόβλημα. Είχα πρόβλημα με το πόδι μου τον αστράγαλο. Πού και να σου πω και κάτι. Ήταν ένας γέρος μπροστά και μου έκανε. Αυτά μετά το 80, με φαινόμενα παπαδρεϊσμού αυτά. Συγγνώμη κιόλας. Ζιβάγκο και πρώτη Δευτέρα. Τότε έξαν αυτά, μετά το 80. Και έγκυος να μην είσαι, εμένα μου έχει τύχει να ζαλίζουμε. Εγώ έχω υπότες και ζαλίζουμε πολλές φορές. Μπορούμε πολύ ώρα όρθια. Δεν κατάλαβα δηλαδή, επειδή δεν είμαι 60 χρονών, δεν μπορώ να έχω το δικαίωμα να κάτσω. Ξέρω. Ναι, ρε παιδιά, λένε και κάτι κολόγια. Είχε κάτι κολόγριες που ναι, δεν θα σηκωθώ να κάτσω. Δεν με ενδιαφέρει, δεν είναι έτσι. Δεν πάει. Λοιπόν, σε πληροφορώ, υπήρχε κάποιο γερούλη που όταν σηκώθηκα εγώ από τη θέση μου. Μου λέει όχι. Σηκώνεται πιο εύκολα αυτή η κολοπέδα. Αυτή σηκώνεται. Μερικοί παρεξηγούνται κιόλα. Λέω για γέρο, μα παίζει και σηκώνεται. Α, ναι, έχει γίνει αυτό. Το έχει αυτό. Ναι, το έχω δει. Παρεξηγούνται κιόλα. Όχι, κορίτσι που λέει κάτσε. Δεν δει γριά με βλέπει. Και αναγκάστηκα και είπα κι εγώ ότι είμαι έγκυο, γιατί δεν ήταν μαζικό. Τώρα θα λέω κι εγώ ότι είμαι έγκυο. Και μετά θα λες ότι είμαι πολύ φερέγκυο, έτσι που λέει και το τραγούδι. Αυτή είναι φερέγκυο. Εγώ είπα ότι είμαι έγκυο για να μπορέσω να. Τι να κάνω, δεν είναι απίστευτο πράγμα. Μα δεν υπάρχει παιδί. Είναι απίστευτο. Τέλο πάντων, να κάνουμε ένα διάλειμμα. Να κάνουμε ένα τραγουδάκι να πάρετε μια ανάσα κι εσεί. Πάμε σε λίγο jazz and blues notes. Για πάμε λίγο.
Εγώ φαίνομαι. Επανερχόμαστε. Φαίνομαι εγώ. Στην εκπομπή μας, αυτή την φορά με το λογότυπο Ανεμολόγιο. Και συνεχίζουμε. Θες να φαινόμαστε? Πώς σου φαίνεται αυτή η ιδέα? Ναι, σωστό γι' αυτό. Είναι κακό. Το τυδάκι μας δεν είναι. Το μπερδεύει στα ποντίκια. Δεν σε πειράζει να φαίνομαι κι εγώ.
Μας κρύψανε. Λοιπόν, συνεχίζουμε τη συζήτηση που αφήσαμε από το Art News Good News. Πήγαμε ένα μολόγιο τώρα. Με τη Μαρία. Ναι. Αν δεν σ' αρέσει, να σου πλένω το μικρόφωνο. Να θυμίσω κάτι για κλείσιμο. Να θυμίσω κάτι. Δεν κλείνουμε, αλλάξαμε απλά να μας κάτσε. Ναι, την Πέμπτη κόβουμε την πίτα μας. Μετά από τα 3 χρόνια κόβουμε και μια πιτούλα. Πού? Στο Funky Monkey που είναι στη Νέα Σμύρνη. Είναι απέναντι από το Αμίγκος. Το ξέρετε το Αμίγκος? Ναι, ναι. Νομίζω και ο σταθμός μας έχει έτσι ένα... Και ο σταθμός μας έχει στο ίδιο μαγαζί. Υπάρχει... Πότε 31. 31. Ναι. Ο Δημήτρης που είναι εκεί είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Και εξαιρετικός. Όλοι οι Δημήτρες, βέβαια. Έτσι. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Και μας βοηθάει να κάνουμε την εκδήλωσή μας, καθώς από ό,τι είπαμε, no money, no honey, baby. Έτσι, έτσι πάει. Εμείς είπαμε, το δικό μας το blog είναι κάτι που φτιάχτηκε από όνειρο και συνεχίζει να είναι ένα όνειρο. Πες μας πού πάει αυτό το blog, αυτό τι το θέλει blog... να κατακτήσει και πού θέλει να φτάσει. Θέλω να κατακτήσω την κορυφή. Το Everest. Τι νοείται για σαν κορυφή? Κορυφή είναι να έχω ένα προσωπικό κοινό, το οποίο να σκέφτεται. Πολύ ωραία. Ποιοτικά. Δεν με ενδιαφέρει. Έχω ήδη 100 επισκέψεις την ημέρα χωρίς να γράφω. Έχω 100 επισκέψεις την ημέρα χωρίς να γράφω. Δεν έχω κάνει ποτέ διαφήμιση. Ποτέ. Ουδέποτε. Η μόνη μου διαφήμιση που κάνουν μέσα από το Facebook, το Twitter, το LinkedIn, που το οποίο είμαι μέσα και κάθε φορά που βγάζω ένα... Στα τρία. Ένα άρθρο. Ναι. Πώς τα πουλάμε, δηλαδή. Είμαι πολύ καλή σε αυτό που κάνω. Okay, ναι. Τα αγαπάει καταρχάς πολύ. Κατά πρώτον έχω τελειώσει internet marketing. Mm-hmm. Έχω πάρει ειδική ειδίκευση, ειδικά στο internet marketing. Είμαι πάρα πολύ καλή σε αυτό. Και είμαι και πάρα πολύ καλή στο να στείλω σελίδες μέσα στο Facebook. Όποιον τον ενδιαφέρει, βέβαια, εδώ είμαι. Αν θέλει να του διαχειριστώ κάποια σελίδα. Μπράβο, αυτό ήθελα να πω. Δηλαδή, αν κάποιος τώρα έχει μια κλίση σε κάτι, μπορεί να έρθει να σου πει Μαρία, ξέρεις κάτι, μπορώ να έρθω να γράψω στο blog σου? Βεβαίως και μπορεί. Και όχι μόνο, και να διαχειριστεί, λέει, και τη σελίδα. Ακούστε, ήδη διαχειρίζεται το Facebook, διαχειρίζεται και μία από τις τρεις σελίδες στο Facebook που είναι η παιδική χαρά της Ίσης. Είναι μια φίλη μου εκεί πέρα, η οποία διαχειρίζεται το συγκεκριμένο. Πώς να το πω, group. Ναι. Mm-hmm. Λοιπόν, υπάρχουν επίσης δύο σελίδες, η μία είναι τα βλεφαρίσματα και η άλλη είναι η Αρνούμε, είναι καθαρά πολιτική η Αρνούμε. Α, αυτό το πες, πάντα. Και υπάρχει... Θα πούμε. Αρνούμε, αλλά προτείνω. Προτείνω πράγμα. Είναι το Αρνούμε και προτείνω δηλαδή μετά, έτσι. Όποιος σωστό θέλει γράφει εκεί μέσα. Αλλιώς θυμίζει λίγο περισσότερο. Μπορεί να πω ότι Αρνούμε να σηκωθώ το πρωί. Ναι. Γι' αυτό πολιτική στάση είναι. Γιατί? Δεν θέλω να σηκωθώ, ρε παιδί μου, θέλω να πάω στο Ξαβλόπουλο. Και εγώ πολύ θα ήθελα. Αγαπώ. Λοιπόν, και υπάρχει και το Greek Blogs που είναι ένα group το οποίο είναι για όλους τους bloggers. Όποιος είναι blogger μπορεί να μπει μέσα και να αναρτήσει τα σχετικά του, πώς το λένε, άρθρα. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε ότι πολλές ώρες στον υπολογιστή. Αυτή μπουμπουλίνα στιγμή... του ίντερνετ, δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, και τον blog, έτσι. Ναι, έχω βάλει. Αλλά πρόσεξε, μπουμπουλίνα, πρόσεξε, όχι σαν τα παιδιά που πεθάνανε στη Γαλλία. Εγώ ζωγραφίζω, γράφω. Ζωγραφίζει πολύ ωραία, Μαρία. Ναι. Έχω μέσα και προσωπικά μου. Έχω και πίνακα σου, έχω και πίνακα μου μέσα. Όποιο καταφέρει να τον βρει, κερδίζει κάτι από μένα, το λέω από τώρα. Όποιο βρει τον πίνακά μου. Πού εννοεί να βρει τον πίνακά σου? Όποιο βρει τον πίνακά μου και πού ακριβώ βρίσκεται μέσα στο blog μου, θα κερδίσει από μένα ένα δωράκι. Αλλά θα πρέπει να βρει. Το ανοίγετε λίγο το τσεκάρο, ένα λεπτάκι. Όχι, εγώ δεν το τσεκάρω. Εγώ το άκουσα πρώτο. Λοιπόν, σε ίδιο χρόνο. Κερδίζει από μένα ένα δωράκι. Ωραία. Και αν θα έρθει να μου το πει μεθαύριο, μάλιστα στην πίτα, θα κερδίσει ένα πολύ μεγάλο δώρο. Αν μου το πει μέσα από το site μας, μέσα από το blog ή μέσα από. Τέλος πάντων, από κάποιο τρόπο κοινωνική που θα δικτύωση. Κοινωνική δικτύωση, mm-hmm, δηλαδή Facebook κτλ. Θα κερδίσει πάλι ένα δωράκι, αλλά θα είναι μικρότερο. Όπως και να είναι κερδισμένος το κύριο. Ναι. Όπως να είναι, αλλά μεθαύριο θα γίνει χαμός. Τι ώρα είπαμε είναι το μεθαύριο? 8 με 11. 8 με 11. Mm-hmm. Θα είμαστε όλοι εκεί. Γιατί το κάνω πριν τις εκλογές, γιατί είπαμε θέλω ηρεμία. Σωστό. Δεν θέλω μετά να γίνει χάμος και τα λοιπά από εδώ από εκεί. Δεν με ενδιαφέρει να κάτσω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Χάνω πολλούς φίλους γιατί τρέχουν σε προεκλογικές συγκεντρώσεις.
Αλλά έχω μάθει στα δύσκολα. Μιλάγαμε προηγουμένως για τα συμπόσια και για τον Νίνο και όλα αυτά. Είχα πάει πρόσφατα στο κτήμα Παλιβού στην ΕΜΕΑ. Λοιπόν, και μας είχαν κάνει μια ξενάγηση στους αμπελώνες και σε όλη τη διαδικασία πώς περνάει το σταφύλι τέλος πάντων και μπαίνει μέσα στο μηχάνημα μέχρι τη στιγμή που βγαίνει το κάθε λογής κρασί. Λοιπόν, έχουμε ακούσει το γνωστό ίνο σε Friendly Guardian και το άλλο που λέει βάλε λίγο νερό στο κρασί σου. Και αλήθεια λέω. Λοιπόν, μας μίλησαν σε κάποια φάση εκεί και μας είπαν ότι οι αρχαίοι έπιναν μια ποσότητα κρασιού η οποία ταλιάζανε τα κρασιά, τα σταφύλια συγγνώμη, χάναν την υγρασία τους και τι κάνανε, είχαμε λιγότερο νερό στη ρόγα και περισσότερα σάκχαρα. Όταν ανεβαίνουν τα σάκχαρα ένα λίτρο, είναι πολύ δυνατό το κρασί. Λοιπόν, και σκέψου τώρα ότι πίνανε το πολύ δύο ποτηράκια. Αλλά σκέψου τι ποσότητα ζαχάρων είχε μέσα αυτό που έπιναν. Συμπυκνωμένη δράση. Ήταν πολύ συμπυκνωμένη δράση. Αλλά πάντα το. Δεν το νέρο, ναι, άκρατος ίνος, ήταν. Το νέρο, ναι. Κρασί. Λοιπόν, δεν είχε 5 ml στο λίτρο, είχε 250. Το μελίκρατον το ξέρετε. Λοιπόν, εκεί παρήχθη η γνώση. Εκεί πέρασε σε ανώτερο στάδιο τέλος πάντων. Έπρεπε να φέρουμε ένα κρασί δείγμα να το δούμε λίγο. Είτε σε βάση. Η μία μας λέει Δημήτρη. Η μία μας λέει για ρωτευμένα μακαρόνια, ο άλλος μας λέει για κρασιά. Το ξαναλέω, το μελίκρατο. Θα μας βάλεις κι άλλους την πρίζα. Ναι, έτσι πριζώνω εγώ. Τα ρωτευμένα μακαρόνια με το κρασί ταιριάζουν. Λοιπόν, να θέλουμε τώρα, να μην μπορούμε. Λοιπόν, το μελίκρατο γινόταν τότε, ήταν πριν να φτιάξουν το κρασί, αυτό δηλαδή τον νίνο μαζί με το νερό, ναι. Είχαν φτιάξει το μελίκρατο. Το μέλι μαζί με το νερό είναι σε αναλογίες 3:3. Αλλά έχει σημασία το γεγονός ότι το 3 δεν είναι πραγματικό 3, είναι 1, 2 κόμμα τόσο, 3 κόμμα τόσο. Και μόνο με αυτόν τον τρόπο κατάφερνες να το κάνεις ένα και ομοιογενές. Και με αυτόν τον τρόπο ανέβαζες την ουσία του εγκεφάλου, γιατί το μέλι, να ξέρεις ότι είναι φυσική πρωτεΐνη για τον εγκέφαλο. Ακούς τι λέει, για το μέλι. Για τον εγκέφαλο, ναι, για τον εγκέφαλο. Όχι ζάχαρη, όχι μόνο ζάχαρη. Εννοείται, και στο μέλι παιδιά κολλάνε και τα μικρόβια, να το ξέρουμε τώρα. Και έχουμε καιρό να φάμε μέλι τώρα. Ναι. Διαλύουν τα μικρόβια. Και εγώ ξέρω ότι κολλάνε πάνω. Στο μέλι. Τα μικρόβια. Α, δεν το ξέρω αυτό. Αυτά τα ξέρει και το μέλι είναι φυσικό αντισηπτικό και συνδυάζει και τις ιδιότητες φαρμάκου. Σωστό. Τις οποίες δεν έχουμε ακόμα φτάσει στο σημείο να τις ανακαλύψουμε στο 100%. Δεν ξέρω αν θυμάστε. Θυμάστε αυτό που λέγανε. Το είπα και όλα και δεν άφησε τίποτα για μας γι' αυτό. Θυμάστε το ελόφραπο. Πώς το λένε, ελαιόφραπο. Ελαιόφραπο. Πώς το λένε, με τα φύλλα του. Με τα φύλλα του. Πες μας, Μαρία, σήμερα μαζί. Με τα φύλλα ελιάς, ναι. Μαζί με το νερό. Αλλά υπάρχει μια αναλογία την οποία δεν την ξέρω εγώ. Εκεί στα αριστοτελικά τα μαθαίνετε αυτά. Αυτά τα μαθαίνω εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ασχολείσαι προσωπικά με αυτά. Ασχολείται με πολλά τώρα. Δεν μπορείτε. Σε μια φορά θες να τα μάθεις όλα κι εσύ. Δεν γίνεται. Εντάξει. Κάποια στιγμή θα βγούμε έξω να πούμε και λίγο περισσότερα πράγματα. Μην τα λέμε και όλα εδώ πέρα. Να πιούμε και κανένα μελίκρατο. Έτσι, ένα μελίκρατο. Να πούμε και ένα καρσόμελο. Να πάρουμε λίγο από την έλλη των αρχαίων. Τι είναι αυτό που πιο πολύ ας πούμε, σε εκφράζει από τη φιλοσοφία που θέλεις να το περάσεις μέσα από το σάτσο, ρε παιδί μου. Αν πούμε ότι με ένα μότο, θες να βγάλεις το φιλοσοφικό, ας πούμε, πώς το λένε, τη φιλοσοφική έτσι, φράση της εκπομπής σου. Η φιλοσοφική φράση είναι «Χαμένη μέρα που δεν γέλασες». Την έσκυζα έτσι και έρχονται. «Χαμένη μέρα που δεν γέλασες». Το γράφω σε όλα μου τα άρθρα. Γράφω «Είναι χαμένη η μέρα που δεν γέλασες». Αυτό είναι λοιπόν το... Λοιπόν, θα σας πω κάτι που έχω γράψει και μέσα. Mm-hmm. Είχε πάει ένας δημοσιογράφος, Γερμανός. Πάει λοιπόν να καθίσει σε ένα ξενοδοχείο, το οποίο ήταν το μοναδικό σε ένα χωριό στην Ελλάδα. Περνώντας λοιπόν από μέχρι να φτάσει στο ξενοδοχείο, πέρασε και πήγε σε ένα νοκροταφείο. Βλέπει λοιπόν στο νοκροταφείο της ταφόπλευσης και έγραφε 12, 5, 6,
τρία. Τρελάθηκε ο άνθρωπος. Προχωράει. Βρίσκει λοιπόν λίγο παραπέρα τον πρόεδρο. Πρόεδρε, λέει, είδα κάτι καταπληκτικό εδώ πέρα. Πώς γίνεται, λέει, και πεθαίνουν τόσα παιδιά εδώ πέρα στο. Αγικίε ήταν αυτά. Κάτσε να σου εξηγήσω. Έτσι γράφανε τα φόπλεκες. Ναι. Κάτσε να σου το πω. Είσαι τζιζάνι εσύ. Ναι. Τα βρίσκεις αμέσως. Λοιπόν, πώς γίνεται, λέει, και έχω πεθαίνει τόσο νωρίς. Λέει, θα σας πω. Εμείς έχουμε, λέει, ένα ημερολόγιο. Ο καθένας από εμάς. Μόλις γεννιόμαστε, λοιπόν, γράφουμε μέσα τις ευτυχισμένες μέρες μας. Ώρες μας, λεπτά ή οτιδήποτε. Όλα αυτά, λοιπόν, όταν πεθαίνει κάποιος, προσμετρώνται από τον πρόεδρο του χωριού και τον γραμματέα. Και γράφουμε λοιπόν όχι αυτά που ζήσαμε σαν πραγματικό χρόνο, αλλά αυτά που ζήσαμε σαν γέλιο. Υπάρχει το πράγμα γίνεται. Ναι. Σοβαρά, υπάρχει ένα μέρος που γίνεται αυτό. Να σου πω τώρα, για να τα ρωτάω, Δημήτρη, του έχεις πάρα πολύ περιέργεια. Πρέπει να, μετά πρέπει να κάτσεις να πούμε τις λεπτομέρειες. Ναι, τώρα, μην μας τάσεις το γλυκό ότι μας δίνεις τη φράουλα. Πες μέσα, θα πεις μέσα εκεί που λέει στο Google, μέσα στο δέντιο και θα γράψεις χωριό, γράψεις ένα κροταφείο. Χωρίς να το πεις μέσα και να το διαβάσεις. Ναι. Μας τα επεισοδιάκια. Και τα τα τα. Σου φωτός. Ναι. Τα επεισοδιάκια που έλεγα. Και υπάρχει ένα άλλο πολύ ωραίο αγγλικό σύρια που λέγεται ένα γραφείο τελετών που κάθε φορά γίνεται κάτι διαφορετικό μέσα στο... έχει πολύ πλάκα. Κάποιο ευτράπελο έτσι μέσα σε τέτοιες καταστάσεις. Τέλος πάντων, εντάξει, τώρα είναι. Μια σκύλα με το χέρι του Μακάβρια, το ακούσατε τι έγινε, το διάβασα τώρα πρόσφατα. Τι ώρα τώρα για την παράθεση. Όχι, πειράζει, μετά περνάμε στο μείζον και στο ουσιαστικό. Δεν ξέρω αν το είδα στο δικό σου. Αυτό που έγινε, λες με το παιδί με το κινητό. Πέθανε μια γιαγιά και φτάσανε με το κινητό τα εγγόνια. Απίστευτο ήταν. Και να έχουν την ψευδέστηση ότι μπορούν να γίνουν πρόσφατε. Τι στέλναν μηνύματα, τι στέλναν. Σε κάποια φάση, παιδιά, το κινητό απαντάει. Μη σε νοιάζει, μαζί σου, σε προσέχω, θα είσαι καλά. Φυσικά τα παιδιά τρελάθηκαν. Τι είχε γίνει τώρα, η εταιρεία, αντί να διαγράψει το κινητό της γιαγιάς, αντί να διαγράψει το κινητό της γιαγιάς, τότε σε κάποιον άλλον. Ο οποίος έβλεπε τα μηνύματα και σου λέει απαντήσεις. Το έχεις ανεβάσει στο προφίλ σου αυτό. Σκέψου τώρα που διάβασα. Καλά. Και μετά ζήτησε συγγνώμη όμως. Μετά ζήτησε συγγνώμη. Αλλά και πάλι σκέψου τη στιγμή που είδες την απάντηση, ρε παιδί μου. Παιδιά δεν είναι. Τα χάνεις τελείως. Το μαλλιά πάντα. Παράλληλο σύμπαν. Δεν το συζητάμε. Για όσους έχουν, εγώ δεν έχω. Καλά, έχουν συμβεί, θα μπορούσε να συμβεί και πιο χειρότερο έτσι. Να ξέρεις, τον νεκροφάνεια που έχει θαυτεί κάποιος, δεν έχει πεθάνει. Και φαντάζομαι στέλνει τελευταίο μήνυμα για εκεί έτσι. Αυτό. Δηλαδή, ανοίξτε μου, δεν υπάρχει αυτό. Πού είναι συμβεί αυτό. Κάτι ταινίες γιατί τον Μπέρι, το έχεις δει, τον Μπέρι, με έναν τύπο που είναι όλη ταινία, θα μένει γυρισμένη σε μια... Όχι, αλλά ξέρω κάτι το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ τραγικό, τώρα που μιλάμε για τόσο ευχάριστα θέματα. Η κόρη του Ζερβού, του Άλκη Ζερβού του ηθοποιού, δεν ξέρω αν το ξέρεις, την είχαν θάψει γιατί πέθανε κτλ. Δεν θυμάμαι τις αιτίες. Υπήρχε θάψη ζωντανή. Και κάποια στιγμή, όχι, είχε πεθάνει ρε παιδί μου. Σε παρακαλώ. Όχι, έτσι όπως το πες, είχε πεθάνει, είχε μια ασθένεια και τη θάψανε. Και πέθανε ρε, και τα λοιπά και κάποια στιγμή κάνουν μια νεκροψία για κάποιο λόγο και ανακαλύπτουν τη γυναίκα αυτή σε άλλη θέση. Παιδιά, αυτό τρελό σε φιάλτης, έτσι. Έχουμε και στείλει αυτό στο προφήτη το γρήγορο φτιάρι, αν θες να γράψεις κιόλας. Αμάν. Κάποιο άρθρο. Βεβαίως, γιατί όχι. Ναι. Λοιπόν, μετά από αυτά ευχάριστα που λέμε, ναι. Έχουμε κάτι άλλο ευχάριστο να πούμε. Ναι. Αν θέλετε, μπορείτε να αποχωρήσετε, δεν σας κρατάει κανένας. Λοιπόν, σε 5 μέρες έχουμε εκλογές. Μας διώχνετε από την εκπομπή. Το έχασε απλά. Ευγενικά. Λιτά και αποφασιστικά. Μας διώχνουν και τις δύο να μιλήσουν πολιτικά. Δεν νομίζω. Α, εντάξει. Ήρθε η ώρα τώρα η δύσκολη που λέγαμε, Μαρία. Ωραία. Δεν θέλω να με βγάλει ο Θέμος. Μπορείς να συνεχίσει άμα θες. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Πάνω σε τι. Λοιπόν, σε 5 μέρες ψηφίζουμε. Γιατί ψηφίζουμε? Για το μέλλον των παιδιών μας? Για το μέλλον των τραπεζών? Για το μέλλον του χάους? Ψηφίζουμε για κάποιον που κυβερνάει τους υπόλοιπους? Ψηφίζουμε για εμάς? Μαρία, πώς τοποθετήσα? Λοιπόν, διάβασα κάτι που είχε πει η Μαλβίνα Κάραλη πριν από αρκετό καιρό. Να είναι καλά εκεί που είναι, γιατί σίγουρα είναι καλύτερα από εμάς. Γλίτωσε τα προβλήματα βασικά. Ναι, έλατε. Αλλά δεν γλιτώσαμε από εκείνη. Λοιπόν, και έλεγε ότι όταν μια κυβέρνηση κάνει αμάν να ξαναβγεί, είναι είτε γιατί υπάρχει ακόμα πράγμα να φάει, είτε λέει θέλει να κρύψει αυτά που έχει κάνει. Λοιπόν, κάπως έτσι δεν ξέρω το θέσανε, μπορεί να κάνω και κάπου λάθος.
Το θέμα είναι ότι για μένα. Η ελληνική μα κυβέρνηση δεν ήθελε τις εκλογές. Ποιος δεν ήθελε τις εκλογές? Η ελληνική κυβέρνηση. Δεν ήθελε τις εκλογές γιατί θέλει να μείνει στην εξουσία. Και τώρα θέλει να ξαναβγεί στην εξουσία. Παρόλο που λέει ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και γιατί τόσο πολύ όλοι μένονται, θέλω να μείνω στην εξουσία. Ενώ για μένα προσωπικά μια τέτοια θέση είναι πολύ μεγάλη ευθύνη. Δηλαδή, εγώ προσωπικά δεν θα ήθελα να είμαι ποτέ στη Βουλή των Ελλήνων. Είναι πολύ βολικό για μένα να κάνω. Κοίτα, καλός ή κακός, κάποιος πρέπει να παίρνει αποφάσεις σε αυτή τη χώρα. Δεν μπορεί να πηγαίνει στον αυτόματο το σύστημα, όπως πάει μέχρι τώρα, ας πούμε. Λοιπόν, ένα αυτό. Υπάρχουν γύρω μας συνταξιούχοι οι οποίοι είδαν τις συντάξεις τους να φεύγουν από τα 1200, 1300, να πέφτουν στα 1000, να πέφτουν στα 900, να πέφτουν στα 700, φτάσαμε στα 500. Okay. Λοιπόν, μέχρι πριν γίνει το μαζικό μπαμ στον ιδιωτικό τομέα και πάμε στο 1 εκατομμύριο απολυμμένους, είδαμε τους μισθούς τους να παίρνουν από τα 1000, από τα 1100, μιλάω στον ιδιωτικό τομέα, για παράδειγμα στο αεροδρόμιο. Έτυχε και εγώ να φτάσω στα 1180. Μέση μείωση ήταν μείωση 30%. Εγώ βίωσα παραπάνω. Όταν πέφτεις στα 586. Και το ανώτατο σου είχε. Και είχε φτάσει 1100 κάτι. Μιλάμε για πάνω από 50%. Σα σου κόψε λάθο την προϋπηρεσία και το. Λοιπόν, να μας απαντήσει το ελληνικό κοινοβούλιο εάν δέχονται να γίνει περικοπή 50% στους μισθούς τους. Νομίζω λοιπόν, ότι γίνει μια ελάχιστη περικοπή. Θα γυρίσει να μου πει τώρα ένας το εξής. 15.000 παιδιά, γιατί είναι τα 6-7 που παίρνουν, συγγνώμη Μιχαλή. Ναι. Και είναι και άλλα τόσα που δεν τα λένε, τα οποία είναι για τα γραφεία που νοικιάζουν, για τους υπαλλήλους, για τα έξοδα κίνησης, για τα μάξια που έχουν. Και κάτι ακόμα. Ο μισθός του βουλευτή είναι γύρω στα 15. Πρόσεξε τώρα, θα το δει. Ως λογίστρια, όλα μαζί θα στο επαναφέρω. Μαζί με, τα, με το πόλεμο. Λοιπόν, εγώ γιατί για να μου κόψει εμένα, πε ότι δεν έχω απολυθεί. Πε ότι είμαι στη δουλειά μου που δεν είμαι. Λοιπόν, εμένα γιατί να μου κόψει το 50% και σε εκείνους να μην το κόψει, όταν εξυπηρετούν πελατειακά συμφέροντα και δεν μπορούν ούτε αυτά να καλύψουν. Γιατί να συνεχίζει να το παίρνει αυτός? Καταλαβαίνεις, είτε είναι νεοδημοκράτης, είτε είναι δημοκρατική αριστερά, είτε είναι ποταμιώτης, είτε είναι παπαντρεϊκός, είτε οτιδήποτε. Για να συμπληρώσω αυτό που λες, ο κάθε Ανατολάκης ή κάθε τραγουδίστρια ή κάθε πατουλίδο, ξέρω εγώ, που βγήκε σαν κοράφα, μια φορά να βγεις παίρνει σύνταξη. Σόβια. Αυτό το τώρα παίρνει σύνταξη. Ακόμα και οι δήμαρχοι. Για να μην αναφέρουμε. Οι δήμαρχοι, με δύο φορές που θα βγουν, έχουν πάρει σύνταξη. Θα πίσω το κεφάλι. Για να μην αναφέρουμε. Δεν πάει πίσω, θα γυρίσει μετά. Για να μην αναφέρουμε. Και μεταξύ. Για να μην αναφέρουμε αυτό το καταπληκτικό περιστατικό με την, πώς τη λένε, την Ελένα Κρήτα, η οποία συνέχισε να παίρνει τη σύνταξη του πατέρα της, παρόλο που παντρεύτηκε τρεις φορές και πώς το λένε, με επίσημη. Αυτή η τροποποίηση και κάνει την τροποποίηση που έχουν βάσει. Έτσι, γιατί ο πατέρας της ήταν και υπουργός και. Τον ακούσατε το χαβαλέ χθες το βράδυ. Και έβγαινε. Και έκρινε τους άλλους, γιατί αυτό είναι το καταπληκτικό. Ναι, έκρινε τους άλλους. Έκρινε, πώς το λένε τότε. Πρέπει να χαμηλώσουμε λίγο αυτά, νομίζω. Που έδωσε 5.000 για την. Πώς τη λέγανε το κλούνι, τη γυναίκα που πέφτει. Την Αλαμοντίν. Ναι. Α, στα μικρόφωνα. Και επίσης έγραφε στα. Και επίσης έγραφε. Τα μικρόφωνα είστε σε μένα. Εμείς στη Φιλοθέη τι τραβάμε και πόσο παρεξηγημένη είναι η Φιλοθέη και τι τραβάμε εμείς στη Φιλοθέη. Και δηλαδή μόνο τα μπούρια μας την έβγαλε. Τη Φιλοθέη κοκκινιά, α πούμε. Έλατε. Μια γνώμη για όλα η Ακρίτα. Σωστή σε αυτό που κάνει, μοναδική και κειμενογράφος, αναγεωγράφος, εγγραφέας. Παρόλα αυτά. Αλλά χορτάσαμε από όλο αυτό το αριστερά του, ας πούμε, το χρονομικό αριστερά του, που μας κουνάει το δάχτυλο. Τη μία και μοναδική φορά που λες, τη μία και μοναδική φορά που πήγα και είδα την Ακρίτα να παρουσιάζει βιβλίο ήταν του Παπανδρέου του Νίκου. Ο οποίος είναι, παιδιά, πήγα και πήρα το βιβλίο του και έλεγε. Και το τι δεν έλεγε. Και το παίρνω λοιπόν για τη μητέρα μου. Η μητέρα μου είναι. Μελετάει πάρα πολύ βιβλία. Κυρίως βιβλία που έχουν να κάνουν με πράγματα όπως νουβέλες κτλ. Λοιπόν, μου λέει, τέτοιο βιβλίο μου λέει από το δεύτερο φύλλο, ήθελα να το πετάξω. Περιδίνεστε τι ήταν, μυθιστόρημα ή. Μυθιστόρημα. Όλο μυθιστόρηματα γράφει. Αλλά το θέμα είναι ότι η γραφή του είναι πολύ κακή. Είναι πολύ κακή. Έτσι, αυτό τώρα μπορεί να είναι μια γνώμη. Εγώ λέω, άλλο ρε παιδί μου, ένας. Μπα περιπτώσει καλλιτέχνη στο επάγγελμά του, πάρε παράδειγμα τον Λαζόπουλο. Ο Λαζόπουλος είναι ένας ταλαντούχος μήμος, διασκεδαστής, ηθοποιός. Και άλλο τώρα οι προεκτάσεις μπορεί να έχει και η κοινωνική ρόλη που μπορεί να θέλει να επιτελέσει.
Γιατί κάποιοι γίνονται αστεί όταν αντιφάσουν τα λόγια με τις πράξεις τους. Απλά για μένα πρέπει να ξεχωρίσουμε το τι είμαστε, τους ρόλους μας. Ναι. Δηλαδή η Ακρίτα μπήκε μέσα στην πολιτική για μένα. Με το που έβαζε τον Νίκο τον Παπανδρέου να κάνει πράγματα. Πάντα φλέσαρε, όλοι τις οικογένειες στην πολιτική. Λοιπόν, φλέσαρε την πολιτική. Η μητέρα της, δεν ήταν η Σίλβα. Ναι, η μητέρα της. Λοιπόν, για μένα η Ακρίτα, ως Ακρίτα, μου άρεσε. Μου άρεσε αυτά που έγραφε, μου άρεσαν αυτά που έλεγε, μου άρεσε σαν προσωπικότητα. Λοιπόν, όταν λοιπόν ακούω πράγματα τα οποία, ρε παιδί μου, δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή είχε τόσο ανάγκη να βγάλει χρήματα. Δηλαδή να παίρνει τη σύνταξη του πατέρα της. Δεν σε ξεφτυλίζει σαν άνθρωπο. Δεν σε ξεφτυλίζει. Γι' αυτό και παντρεύτηκε πρόπερσι. Και μου είχε κάνει εντύπωση τον χρόνια σύντροφό της, αυτό το πώς τον Κυρίτσι. Τον Κυρίτσι δεν ήταν. Με τον Κυρίτσι. Και παντρεύτηκε πρόπερσι. Λέω, τι είναι αυτό τώρα, happening, ας πούμε, ήταν έτσι. Πουλάει τρελά. Και μετά το συνέδεσα όλο αυτό. Και τόσα χρόνια δεν παντρεύονται για να μην χάσει. Ακριβώς αυτό. Τέλος πάντων, εγώ δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Πιστεύεις ότι μπορεί να αλλάξει κάτι γενικώ. Μπαίνω στη διαδικασία ότι για μένα ό,τι να γίνει έχει υποθεί από πολύ πιο πριν. Για μένα. Είναι προδιαγεγραμμένη η μοίρα της Ελλάδας, πιστεύεις δηλαδή για όλους. Ναι, πιστεύω ότι όσον αφορά Σαμαράς, Βενιζέλος, Παπανδρέου, Τσίπρας, αυτοί οι γνωστοί, άγνωστοι που λέμε, αλλά γνωστοί σε εμάς ως πολιτικούς, πιστεύω ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν καθίσει ένα τραπέζι κάποια στιγμή και έχουν πει θα κάνουμε αυτά τα πράγματα. Θα τσακωνόμαστε μπροστά στους άλλους. Αυτό πιστεύω. Ναι. Εγώ, δική μου. Θα τα βρίσκουμε μεταξύ μας. Θα τα βρίσκουμε μεταξύ μας. Λοιπόν, δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα αλλάξει κάτι σοβαρό στην Ελλάδα. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Ναι. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Και δυστυχώς θα ήθελα πραγματικά να αλλάξει. Δηλαδή. Είναι κρίμα αυτή τη στιγμή τα παιδιά μας να βλέπουν μπροστά και να μην βλέπουν φως και να βλέπουν μόνο σκοτάδι. Είναι κρίμα. Κάπου διάβασα ότι όλοι θέλουν την αλλαγή, αλλά κανείς δεν θέλει να αλλάξει. Μήπως τώρα ξεκινήσει και από εμάς η φάση. Η αλλαγή ξεκινάει από εμάς. Η αλλαγή δηλαδή πρώτα ξεκινάω από μένα. Δηλαδή δεν μπορεί να λέω ότι θέλω να αλλάξει κυβέρνηση και να πηγαίνω να ψηφίζω Βενιζέλο ή Σαμαρά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Η Τσίπρα. Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Παιδιά, μιλάω πολύ γενικά. Αυτή τη στιγμή μιλάω πολύ γενικά. Και πάντα ήμουν έτσι. Το τι θα ψηφίσω θα το ξέρω πριν την κάλπη. Γιατί προσθέτει γκουσμπούνι στο ΣΥΡΙΖΑ, τι λες. Αλήθεια. Γιατί έδωσε νομίζω στη Ρόδο το παρόν. Πρώτη φορά δεν κάνω αυτό. Στήριξη. Στο ΣΥΡΙΖΑ. Και στήριξε νομίζω στη Ρόδο, αν δεν κάνω λάθος. Τι παρά μιλάς. Πού στη Ρόδο θα ήταν. Αυτό το ακούσαμε, ναι. Δεν το έχω λέει, με τα ακούσαμε και αυτό. Ο Μπλέτσος θα κάνει. Νταούλη και πρώτη δευτέρα. Τελεία που έλεγε. Τελεία και Παύλα. Ναι, έτσι, ναι. Πρέπει να δείτε παιδιά του σπορ, το οποίο δεν είναι χαριτωμένο στο καμένο τη Σαμαρά. Είναι βγαίνει με τσαμπουκά, έτσι. Στο πώ. Αυτό θα βγει με ένα ξύλο, θα κάνει. Ο, ξέρει, κανένα κουμφού, α πούμε. Θα παίξουμε καράτε. Θέλετε να βάλουμε άλλο ένα τραγούδι έτσι λίγο πριν κλείσουμε, να κάνουμε άλλο ένα τελευταίο διάλειμμα, γιατί περνάει και η ώρα, λίγο να κάνουμε μια αυτή. Ωραία, να βάλουμε άλλο ένα. Πάμε να πούμε κάτι μετά. Λοιπόν, κλείνουμε μετά. Να πάρετε μια ανάσα, γιατί την καλή μέρα την έχουμε φορτώσει. Και να μας δώσει κάποιες διευκρινήσεις για τους φίλους εδώ.
επανήλθαμε στην ωραία μας συζήτηση. Ακούω ένα μικρό τίκ στον ήχο. Τι λέγαμε λοιπόν? Και τι δεν λέγαμε? Μια φορά. Λοιπόν, τον Παπαντρέο πώς τον ακούσατε χθες στην εκπομπή του Χατζη Νικολάου? Μιχάλη, εγώ δεν πήγα καν στον κόπο, δεν θέλω. Δεν θέλω απλά. Δεν θέλω να μολύνω τα αυτιά μου, το θεωρώ μόλυνση και μόνο να τον ακούσω αυτό. Ναι, ούτε εγώ ασχολήθηκα ιδιαίτερα. Θεωρώ θράσος απόλυτο και μόνο την παρουσία του και μόνο τον αδεικνική. Το θεωρώ δηλαδή ένα τεράστιο δείγμα θράσος από την πλευρά του. Σε δύο άτομα, χαζός είναι ο εξυπνότερος. Ναι, και όχι αυτός που είναι από φύσεως χαζός. Λοιπόν, ο Χατζηνικολάου εχθές ρώταγε τον Παπαντρέου με ένα τέτοιο τρόπο τις ερωτήσεις, σαν να ρωτιούταν και εκείνος γιατί συνέβη. Λοιπόν, και με τον Τσίπρα, τι μαγκές είναι αυτές του Χατζηνικολάου τώρα, με δύο μέτρα και δύο σταθμά στους καλεσμένους. Και με τον Τσίπρα έχει αλλάξει. Λοιπόν, ναι. Γατάκι. Μεγάλο γατάκι ο Χατζηνικολάου απέναντι στους πολιτικούς αρχηγούς. Μεγάλο γατάκι. Παιδιά, εγώ δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη από την άποψη ότι δεν βλέπω τηλεόραση. Τι προτείνεις αυτόν που θα πάει την Κυριακή στις κάλπες? Τι προτείνω? Όχι κομματικά. Όχι κόμμα. Τι προτείνεις? Πρώτα απ' όλα να ψηφίσει. Πολύ σωστό. Έτσι, σωστό. Να μην απέ... Η μη ψήφος πηγαίνει στο πρώτο κόμμα, το οποίο δεν το θέλουμε αυτό το πράγμα. Για μένα μια κυβέρνηση συνεργασίας... Συσπυρώνονται οι κομματικές στρατηγίες και παίρνουν μεγαλύτερα ποσοστά, είναι αλήθεια. Λοιπόν, μια κυβέρνηση συνεργασίας για μένα είναι ό,τι καλύτερο. Εθνικής ενότητας. Εθνικής ενότητας, έτσι όπως είναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εγώ προσωπικά κανένα από τα μεγάλα κόμματα. Θα ψηφίσω μικρό. Εγώ προσωπικά. Ναι. Τώρα ποιο, δεν μπορώ να σας πω. Φυσικά, δεν θα εκφέρω γνώμη. Μυστική. Γιατί είναι μυστική η ψήφος. Ένα κόμμα το οποίο δεν υπάρχει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Γιατί όσοι είναι μέσα εξυπηρετούν τα γερμανικά συμφέροντα, τα περισσότερα τουλάχιστον. Κάποιοι δεν θέλουν να κυβερνήσουν. Αυτή τη στιγμή πόσα κόμματα είναι συγκεκριμένα? Νομίζω ότι είναι καμιά κοσαριά. Πόσα κατεβαίνουν, ναι. Πόσα κατεβαίνουν, 21. Και η Βουλή πάει για 6-κομματική ή για 7-κομματική. Να ρωτήσω, μια που λέμε λοιπόν εδώ πέρα περί πολιτικής, εσείς έχετε αποφασίσει να ψηφίσετε, παιδιά? Εσύ ξέρεις, θα ψηφίσεις, εσύ Δημήτρη? Εγώ ξέρω ότι δεν θα ψηφίσω, σίγουρα. Τι δεν θα ψηφίσετε? Τι δεν θα ψηφίσω? Ναι. Ας ξεκινήσουμε από εσένα λοιπόν. Εγώ τι θα ψηφίσω? Τι δεν θα ψηφίσεις? Τι δεν θα ψηφίσω? Δεν θα ψηφίσω κόμματα που έχω βαρεθεί να τα βλέπω, σίγουρα. Όπως? Όπως τα μεγάλα κόμματα. Κατά πάσα πιθανότητα. Δεν έχω ακόμα καταλήξει. Αλλά νομίζω ότι είμαι πολύ κοντά να ψηφίσω κάτι εναλλακτικό. Και εσύ μόνο και υποψήφια. Δεν έχω ακόμα καταλήξει, γιατί είναι άνθρωποι που πιστεύω μέσα στα κόμματα τα μεγάλα. Και γενικά έχω έναν ανθρωποκεντρικό τρόπο σκέψης. Οπότε γι' αυτό και μόνο το λόγο δεν έχω καταλήξει. Ένα κούβο όμω δεν φέρνει την άνοιξη σε ένα κόμμα μέσα. Εσεί έχετε σκεφτεί? Σίγουρα εγώ προσωπικά ούτε Νέα Δημοκρατία θα ψηφίσω, ούτε ΣΥΡΙΖΑ, ούτε Γιώργο Παπανδρέου, ούτε Σιμίτη. Συγγνώμη, Θεοδωράκη. Το ποτάμι δεν δηλαδή, υπάρχει αυτή η θεωρία ότι. Λοιπόν, τέλο πάντων, εγώ. Μπομπολοφέρνει, ξεμπομπολοφέρνει. Όταν λε ότι δεν θα βάλει κανένα από του παλιού πολιτικού μέσα και μου τσιμπά αγκαζέ το Λικούδι και τον Ψαριανό. Κάνε μας τη χάρη. Μπήκανε μέσα σε μια κυβέρνηση συνεργασίας οι Δημαρίτες και την κάνανε με ελαφρά. Ναι. Λοιπόν, τι μου εμφανίζεται τώρα ως νέα Δημάρ που έλεγε και ο Βενιζέλος να πάει τώρα να κουμπώσει τους δύο μεγάλους και να κάνει τι για να φύγει. Δημάρ, πάντως ακούστε να γελάστε. Το περίεργο με τη Δημάρ είναι ότι πριν όταν ήταν συγκυβέρνηση με το Πασό και την Νέα Δημοκρατία ήταν κόκκινο. Η κόκκινη Δημάρ. Τώρα είναι η πράσινη Δημάρ. Δεν ξέρω. Αλλά τα κόμματα είναι χαμελέοντας. Τώρα μετά αυτό το γίνομαι τον Τσίπρα, εγώ θα το κύριο Φωτή. Θα δω τα μικρά κόμματα που υπάρχουν εκτός Βουλής και όποιο είναι πιο κοντά στο κομμάτι του έθνους, του έθνους κράτους. Σωστά. Και θέλει μια Ευρώπη των εθνών και όχι μια Ευρώπη των τραπεζών. Ναι, κάτι μπορεί να γίνει. Παιδιά, πιστεύω ότι είναι η πιο δύσκολη εκλογή αυτή τη στιγμή που έχουμε να κάνουμε όλοι μας. Θέλει πολύ μεγάλη σκέψη. Είναι μια ώρα η οποία είναι πολύ, πολύ βασική για μας να καταλάβουμε τι θέλουμε και οι ίδιοι από τον εαυτό μας. Τι θέλουμε? Θέλουμε κάτι το ίδιο? Θέλουμε κάτι το διαφορετικό? Έτσι. Και αν πάει στο χειρότερο, το διαφορετικό? Και αν πάει στο καλύτερο? Να. Πρέπει να τα σκεφτούμε όλα. Δεν νομίζω ότι κανένας από εμάς είναι έτοιμος να περάσει στιγμές
που να μην έχει το κινητό του. Δυστυχώς, λυπάμαι που το λέω, αλλά είμαστε η χώρα με τα περισσότερα κινητά. Έχεις δίκιο. Σε αναλογία με... Και πολλά ακόμη. Δηλαδή, μπορεί να μην έχουμε να φάμε, αλλά κινητό θα έχουμε. Ναι, όντως. Καινούριο iPhone και άλλα 5 ευρώ στην κάρτα. Εννοείται. Αυτή είναι η αντίφαση που συμπυκνώνει την ελληνική νοοτροπία. Σε πολλά. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι αυτή τη στιγμή που πραγματικά ψάχνουν τα σκουπίδια. Και ψάχνουν τα σκουπίδια όχι για να βρούνε ρούχα, όχι για να βρούνε κάποιοι, όπως κάποιοι μαύροι που μαζεύουν και πηγαίνουν και τα πουλάνε στην ανακύκλωση κτλ. Όχι, είναι και άνθρωποι που δεν σου είναι περνάει άνθρωποι... το μυαλό, δεν είναι ρακένθη την κουρελιά. Πρόσεξε, είναι άνθρωποι που ψάχνουν να βρουν ένα μήλο σάπιο να το φάνε. Ξέρω περίπτωση έξω από Μανάβικο που μία με το παιδάκι της ήταν αγκαλιά και προσπαθούσε να βρει ένα μήλο και της το πετάει μια φίλη μου, της το πετάει κάτω από τα χέρια και της λέει περίμενε. Και μπαίνει μέσα στο μαγαζί και της αγόρασε πραγματικά φρούτα να φάει. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα οι Έλληνες οι οποίοι στην πραγματικότητα θα έπρεπε να μην δουλεύει κανένα μας. Να δουλεύουμε από χόμπι. Γιατί ό,τι υπάρχει αυτή τη στιγμή μέσα στον κόσμο, λυπάμαι που το λέω. Είμαι Ελληνίδα, ναι. Δεν το λέω με την έννοια της κακής Ελληνίας, αλλά το λέω με την έννοια ότι όλοι έχουν πάρει από εμάς και δεν μας δίνουν τίποτα. Ναι, έχουν πάρει από τι νόηση, τα φώτα του πολιτισμού. Τα φώτα. Κάτι δεν πέρα ακριβώς από εμάς, αλλά καταλαβαίνω όπως το λες. Με την έννοια αυτή. Ναι. Συμφωνώ σε αυτά που λες, Μαρία, και το επιβεβαιώνω. Τις προάλλες έτυχε να βρω κάποια λιγμένα προϊόντα που είχα ξεχάσει και εγώ ότι τα είχα στο ψυγείο μου. Τα βγάλα έξω σε μια σακούλα δίπλα από το σκουπίδι του τενεκέ. Παιδιά, σε δευτερόλεπτα εξαφανίστηκαν. Σε δευτερόλεπτα. Τυριά τώρα την είχε λήξει 1,5 χρόνο, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω καν το είχα στο ψυγείο. Συμφωνώ σε αυτά που λέτε. Εγώ θα έλεγα, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να φανταστώ την Ελλάδα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θέλω κιόλας ούτε εκτός ευρώ. Τα θετικά που μπορούμε να περιμένουμε. Ναι, κανένας μας δεν το θέλει. Νομίζω ότι είναι μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού. Δεν ονειρεύομαι μπαλκονάτους ηγέτες. Αντίθετα, νομίζω ότι κάνω κακό στην Ελλάδα μπαλκονάτους ηγέτες. Εγώ θέλω έναν καλό διεκπαιρεωτή, έστω και τεχνοκράτη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση που να μπορεί να διασφαλίσει τα συμφέροντα της Ελλάδας με αξιοπρέπεια. Χωρίς να στείνει σβέρκο ή ό,τι άλλο μπορεί να στήσει. Σε περίπτωση κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Με αξιοπρέπεια και να διαφυλάσσει ειδικά τα συμφέροντα των αδύναμων και των ασθενών κοινωνικών στρωμάτων. Να προτείνω όταν ακούω ακρότητες, συγγνώμη να μην κάνω μια κουβέντα ακόμα, όταν ακούω ακρότητες, θα ισοπεδώνουμε όλα. Και αυτή τη λίγη νοικοκυρωσύνη που έγινε από αυτήν την τραγική κυβέρνηση Σαμαρά, αυτή τη λίγη νοικοκυρωσύνη που έγινε στο βωμό των ψηφαλακίων. Έτσι, φέρε παροχές, διάλυσε τα όλα. Φέρε πίσω του αιώνιου φοιτητές. Κατάργησε το, ξεφέρε πίσω το άσυλο. Λες και ήταν λάθος που γίνανε όλα αυτά. Φέρε πίσω τους διαγραμμένους. Κατάργησε το ΑΣΕ, βάλ' τους όλους μέσα. Τα λέμε ρε παιδιά αυτά. Πάλι πρέπει να τα ξαναδούμε. Αυτά μας φέραμε μέχρι εδώ. Από τη μια το λέμε και από την άλλη τα κράζουμε. Κράζουμε Πασόκ Νέα Δημοκρατία, δεν κράζουμε το σύγχρονο Πασόκ όμως που έχει συγκεντρωθεί σε μια άλλη παράταξη. Όλο το επιτελείο του Τσοχατζόπουλου και πολλοί ακόμα άλλοι. Και τον Τσοχατζόπουλο Μιχάλη Τάδας, έτσι. Νονός και πρώτη Δευτέρα. Τι έγινε, τι νονός. Ναι, και καλά. Νονός της κανονικά. Θα πληρώσω, θα βγω από εδώ μέσα, είστε δικοί μου. Τέλος πάντων τους ψάρωσε όλους, τους έκανε παρεάκι και κουμαντάρει μέσα τον κορυδαλό. Να πω ότι σε περίπτωση ΣΥΡΙΖΑ, τι αποθηκεύουμε σε περίπτωση εσωτερική τάση πληρωμών. Όπα. Ζυμαρικά, γκαζάκια, το El Greco μεγάλο μέγεθος. Δεν το πιστεύω. Παξιμάδια, όσπρια, κονφλέξ, κονσέρβες, σπίρτα αναπτήρες. Χαρτί υγείας, εφημερίδες, σερβιέτες χαρτοβάμακας, ρύζι πιλάφι, βενζίνη στα ελληνικά μπιτόνια, μπαταρίες για ραδιόφωνο ή ηλιακό ραδιόφωνο, φακό μπαταρίες, ελιές, λάδι, καφέ, ζάχαρη, κακάο, κουβερτούρα ίων το κιλό τη μεγάλη, τυρί, μιτζίδρα, ξέρω που να διατηρείται πολύ καιρό εκτός ψυγείου, ήδη τομική υγιεινή σαπούνια, μπαχαρικά, τοματοπολτόγαλ, κατόχι, κανονικά, έτσι. Γάλα, βαπορέ, μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού, ξηρή καρπί σε αρρωστική συσκευασία, ξηραφάκια, φυτίλια για καντήλι νερού. Το ξέρετε. Η μισή ήταν όχι όμως. Τραχανά, ξυλόπιτε, χιλόπιτες, αποξηραμένα μυρωδικά, βότανα μέλι, αλκοολούχα, ποτά, βότκα, κονιάκ και τέτοια γιατί θα βαρέσουν για κάτι. Καλά, καλά, το έχουν βγάλει. Σε τι site είναι αυτό. Ένα ποδήλατο, συνεργατική, τσιγάρα ή καπνό. Τέλεια. Ρακόμελο δεν βλέπω. Και ένα πυρηνικό καταφύγιο. Καθαριστικά, φαρμακείο από αυσίπονα. Ρακόμελο δεν βλέπω. Και με στεναχωρεί. Κεράκι γενικώ. Λοιπόν, παιδιά, να το μαζέψουμε το. Λοιπόν, ναι, νομίζω σιγά σιγά να το κλείνουμε. Χάρηκα πάρα πολύ.
Ευχαριστώ που ήρθες επίσης. Γιατί η παρέα αυτή νομίζω ότι είναι υπαστράπτουσα. Δώσε μας το στίγμα σου πριν κλείσουμε. Το στίγμα μου. Είναι χαμένη η μέρα που δεν γέλασες. Γιατί για μας, τους Έλληνες, το χαμόγελο είναι πάνω απ' όλα. Και πάντα διακομωδούμε και ίδιοι τον εαυτό μας. Γι' αυτό χαμογελάστε. Να πω ένα τελευταίο πραγματάκι πριν κλείσουμε, ότι από την Κυριακή θα μετρήσουμε τουλάχιστον 15 μέρες ακυβερνησίας. Ελπίζω μετά από αυτό το 15ήμερο να γίνει, δηλαδή θα πάρει πρώτη συντηρητική εντολή, θα κάνει 3 μέρες. Ναι, την πάρει ο δεύτερος, θα την πάρει ο τρίτος. Μην πάμε σε δεύτερες εκλογές, γιατί είναι καταστροφικό για την οικονομία, για την ψεύτικη, την αληθινή οικονομία, ναι, που και τα σπρέτα ανεβούν μέσα στη συστημική αυτή οικονομία και εμείς θα την πληρώσουμε, όχι αυτή. Ένα αυτό. Λοιπόν, το δεύτερο είναι ότι άμα συνεχιστεί αυτή η παρατεταμένη εκλογική αναμέτρηση, εκεί υπάρχει πραγματικός κίνδυνος χρεοκοπίας. Και οι μόνοι που δεν θα τους αγγίξει ήταν αυτοί. Και την Πέμπτη, νομίζω, Μιχάλη, έχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα Συμβουλίο στην Αγγλία και τίθεται πάλι το θέμα του Brexit. Λοιπόν, πριν από τις εκλογές. Την ίστατη στιγμή θα τα βρει, πιστεύω, Σαμαράς και Τσίπρας. Αυτό και εγώ θέλω να πιστεύω. Και θα κάνουν, και πολλές, θα κάνουν συγκυβέρνηση. Και έτσι πρέπει. Είναι... Ας κάνουν, το ζητάνε οι περισσότεροι. Ας το κάνουν που λένε. Και ας πάνε και σε ένα κρεβάτι να κάνουν σεξ, όπως είπε ο Σαμαράς. Μεσημέρι. Μεσημέρι, μια που είναι το καλύτερο για εκείνον. Ο παλιός και ο νέος. Απίστευτο βίντεο, παιδιά. Αυτό είναι απίστευτο βίντεο, εντάξει. Ήταν απίστευτο. Δηλαδή πρέπει να προσέξεις που μιλάς. Είναι γενικά αντιρρόστο όπως ο Σαμαράς. Είναι αντιρρόστο. Ναι. Εντάξει, νομίζω ότι τα έχει και με τη Δύση. Είναι γνωστό ότι και αυτή ήταν αντιρρόστο. Οπότε κάπου τα βρίσκανε στο κρεβάτι σίγουρα τουλάχιστον. Λοιπόν, hard news, good news, ανεμολόγιο. Μαρία. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθες. Λαχαρίσματα. Λαχαρίσματα, ναι. Τριπλό, ναι. Διαδικτυακό πάντα. Κάναμε τριπλέτα. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή. Και να μας ξανάρθεις. Εννοείται. Να μας πεις κι άλλα, γιατί έχεις σίγουρα πολλά να μας πεις ακόμα. Βεβαίως. Και την επόμενη φορά να είσαι site πια. Αυτό, ευχόμαστε. Την επόμενη φορά που θα είμαι site θα μιλήσουμε για άλλα πράγματα. Έτσι. Λοιπόν, καλό βράδυ. Στο πανηγύρι. Μετά την πρωί. Same as you.